Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο. Ο συνήθις ύποπτος στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μας είναι και ο Δημήτρης Οσιάρχος. Έτσι, να σχολιάσουμε τη σημερινή πραγματικότητα, τη σημερινή εξέλιξη δηλαδή, τις σημερινές εξελίξεις. Πρέπει να πούμε ότι το εντυπωσιακό της ημέρας είναι η είδηση που ήρθε από το Bloomberg για το ύψος των κόκκινων δανείων στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μαστίζεται από κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια, για όσους δεν ξέρουν, είναι τα δάνεια τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, δηλαδή δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτά τα δάνεια υπερβαίνουν τα 994 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα τρεις. Λοιπόν, η Ελλάδα και η Κύπρος φυσικά έχουν την αρνητική πρωτιά όσον αφορά το μερίδιό τους, γιατί περίπου είναι το 50% των συνολικών αυτών δανείων έχει η Ελλάδα και η Κύπρος. Πρώτη είναι η Κύπρος, παρακαλώ, μετά είναι η Ελλάδα. Τα έχει καταφέρει η Κύπρος να ανέβει. Ναι, και έχει βγει από τα μνημόνια και τα λοιπά. Τώρα θα χάσουν μέχρι και τα σκαλοπάτια του σπιτιού τους. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα αναγκαστούν οι Κύπροι να πουλήσουν όχι τις ΑΟΣ. Αυτά τα πήρε η Τουρκία ήδη. Με παράσταση σημαίας, δηλαδή με το πολεμικό της ναυτικό. Με το που το έβγαλε. Φυσικά. Λοιπόν, αλλά γι' αυτό κιόλας, με την ευκαιρία θα τα πούμε παρακάτω, να είμαστε πολύ υποψιασμένοι σε όλους αυτούς που μας λέγανε. Θυμόσαστε το χρόνια τώρα μας λένε από την αρχή της κρίσης ότι έχουμε πολύ ΑΟΣ, πολύ πετρέλαιο, πολύ ορυκτό πλούτο και άμα το βγάλουμε και τα λοιπά, έτσι. Είδατε τι έπαθε η Κύπρος με τις ΑΟΣ. Εντάξει, τους πήρε η Τουρκία επισήμως πλέον. Η Κύπρος αποδέχτηκε το ρυθμιστικό ρόλο της Τουρκίας στην ΑΟΣ της. Αυτό σημαίνει όταν δεν είσαι ανεξάρτητη χώρα και κυρίαρχη χώρα. Στα παίρνουν όλα. Και γι' αυτό ακριβώς κιόλας ανακαλύφθηκε η ΑΟΣ της Κύπρου. Δεν ήταν για κανέναν άλλο λόγο, δεν πήγε για καλό. Βεβαίως με τα κόκκινα δάνεια, η Κύπρος αυτή τη στιγμή ξεπερνάνε το 47% των συνολικών δανείων που έχουν δοθεί από το κυπριακό τραπεζικό τομέα. Είναι κόκκινα δάνεια, 47%, ένα στους δύο δηλαδή Κυπρίους δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειό του, οπότε κινδυνεύει να χάσει τα πάντα. Κοίτα, παρά τα αυτά, ακούμε συνέχεια στα ΜΜΕ ότι η Κύπρος βγήκε από τα μνημόνια και αποτελεί παράδειγμα χώρα που βγήκε από τα μνημόνια. Ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι αυτό το πράγμα με το βατραχάκι και το τηγάνι. Λοιπόν, πήδηξε το βατραχάκι από το τηγάνι και μπει στη φωτιά. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι. Έτσι έγινε και η Κύπρος. Πήδηξε από τα μνημόνια και έπεσε στη φωτιά. Λοιπόν, το φωτιά λέγεται Τουρκία και κόκκινα δάνεια με οτιδήποτε άλλο συμβαίνουν. Άλλωστε, όταν επισκεφτήκαμε τότε, πριν ένα χρόνο, επισκεφτήκαμε τον Τουρκία, τον Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά συνεργασία με το Ισραήλ. Βέβαια. Και το Ισραήλ, ακόμη χειρότερο την Τουρκία. Λοιπόν, όταν επισκεφτήκαμε τον Κύπριο πρέσβη, περίπου πριν ένα χρόνο, λοιπόν, είχαμε συζητήσει και όταν μας είπε, ναι, ξέρετε, εμείς πάμε καλά, διότι ξέρεις τα μνημόνια, του λέω, συγγνώμη κύριε πρέσβη, μπορείτε να μου εξηγήσετε, εσείς μπορείτε να πάρετε απόφαση, ποια οικονομική πολιτική μπορείτε να ακολουθήσετε. Mm-hmm. Με κοίταξε, χαμογέλασε και μου είπε όχι. Τότε για ποια μνημόνια μου μιλάτε ότι έχετε φύγει? Δεν έχετε ανεξαρτησία. Άμα δεν έχετε ανεξαρτησία, τι μνημόνια και τι μου λες. Και να μην έχεις μνημόνια και να μην έχεις. Συν το γεγονός ότι αυτό η φούσκα της Κύπρου, δηλαδή η εξελισσόμενη φούσκα της Κύπρου που βλέπουμε της οικονομικής ανόδου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η Κύπρος έχει επιτραπεί να είναι πλυντήριο μαύρου χρήματος και βεβαίως θα υποστεί τρομακτικό πλήγμα αυτή την εποχή, καθώς η σύγκρουση Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζει πλέον και παίρνει και θερμά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, φανταστείτε τι έχει να πάθει η Κύπρος με το που θα γίνει, θα κλιμακωθεί η αναμέτρηση αυτή τη στιγμή της, δεν μιλάμε για ένταση, μιλάμε για αναμέτρηση πλέον Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε δύο πράξεις οι οποίες μου θυμίζουν Αφγανιστάν. Το πρώτο είναι χτυπήσανε ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Θα μου πεις ιδιωτική εταιρεία. Εντάξει, ιδιωτική εταιρεία ήταν, ιδιωτικές εταιρείες ήταν, αλλά είναι το πρώτο βήμα. Το Bloomberg μιλάει για πάνω από 100 νεκρούς. Δεν είναι αστεία. 100 νεκρούς.
Που σημαίνει δηλαδή. Πολύ λιγότερο. Ναι, για δύο ή τρεις. Mm. Αλλά το Bloomberg βγαίνει λοιπόν για. Μιλάει για σημαντικό αριθμό νεκρών, τους ανεβάζουν πάνω από 100. Mm. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει? Ότι οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής άμυνας ή ασφάλειας όπως λέγονται, δηλαδή οι εταιρείες μισθοφόρων που ρωσικής προέλευσης, τα μαζεύουν και φεύγουν από τη Συρία. Γιατί καμία επιχείρηση δεν ανέχεται τέτοιο όγκο, πώς το λένε, τέτοιο δίκτυο απολειών. Καθότι είναι μισθοφόροι, δεν τους νοιάζει να δώσουν τη μάχη μέχρι σε σχάτων. Αυτά είναι μόνο εθνικοί στρατοί τα κάνουν. Λοιπόν, δεν τα κάνουν ποτέ μισθοφόροι. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κατερρίφθη ένα από τα πιο σύγχρονους τύπους βομβαρδιστικών της Ρωσίας, το Σου-25, το οποίο θεωρείται πρώτης γράμμης, και κατερρίφθη. Από τι κατερρίφθη? Στη Συρία. Στη Συρία. Ναι. Από τους λεγόμενους αντάτες τζιχαδιστές, οι οποίοι τελείως τυχαία βρέθηκαν με πυράβλους εδάφους αέρος αμερικανικούς, σαν τους παλιούς Stinger που είπαν, το λέγονται Manpads αυτά, λοιπόν, αυτά τα συστήματα. Κατερρίφθη. Και το αστείο είναι, το χειρότερο απ' όλα, γιατί έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πρόκληση απέναντι στη Ρωσία, τι έγινε? Ο πιλότος έδωσε μάχη για να μην βιαστεί. Εχμάλωτος από τους τζιχαδιστές, και όταν έβλεπε τη μάχη να χάνεται, έβγαλε μια χειροβομβίδα, απασφάλισε και πήρε μαζί του και μερικούς τζιχαδιστές. Αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή οργιάζει η Ρωσία και τα ρώσικα μέσα ενημέρωσης για τον ήρωα πιλότο κτλ., και φυσιολογικό είναι να το κάνουν, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται κλίμα πολεμικής αναμέτρησης με τους Αμερικανούς. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, έχουμε την Τουρκία, η οποία σήμερα επισήμως πλέον ο Ερντογκάν προκαλεί στρατιωτικά τις ΗΠΑ. Λέει ότι οποιοδήποτε προκαλέσει την Τουρκία και οποιοδήποτε θεωρήσει ότι μπορεί στη στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας να αντιπαραθέσει τη δική του δραστική απάντηση, τότε δεν ξέρει καθόλου την Οθωμανική σφαλιάρα. Η Οθωμανική σφαλιάρα, ναι, είναι μια μυθολογική περίπου, το Οθωμανικό χτύπημα, ξέρω πώς να το πούμε στα ελληνικά, είναι, υποτίθεται, μια συγκεκριμένη λαβή, ένα χτύπημα, ένα συνδυασμός λαβής και χτυπήματος πολεμικής τέχνης που υποτίθεται ότι μαθαίνανε οι γενίτσαροι κατά τη διάρκεια του Οθωμανικού καθεστώτος, και τους κάνανε ανίκητους στη μάχη σώμα προς σώμα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εννοεί ο τέτοιος, σύμφωνα με ό,τι έχω διαβάσει, είναι μεταξύ μύθου και πραγματικότητας αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είπε μάλιστα ο Νεσουλτάνος, ο κύριος Ερντογκάν δηλαδή, αλλά επανέλαβε και το τουρκικό επιτελείο, γενικό επιτελείο, ότι εάν βρουν μπροστά τους Αμερικανούς στρατιώτες στην είσοδό τους, στις μάχες που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Αφρίν αλλά και σε άλλες περιοχές, έχει επεκταθεί η επιχειρησιακή δραστηριότητα του τουρκικού στρατού, τότε απλά θα ανοίξουν πυρ οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να σταματήσουν επειδή αυτοί είναι Αμερικανοί στρατιώτες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα μυρίζουν άσχημα. Πολύ φοβάμαι ότι πάμε ολοταχώς σε πόλεμο, σε ένα διευρυμένο πόλεμο, τον οποίο βεβαίως δεν πρόκειται να περιοριστεί, ούτε είναι δυνατόν να περιοριστεί σε ορισμένους θύλακες όπως θα θέλανε κάποια επιτελεία. Και πάνω σε αυτό, ο σύμβουλος του Τούρκου Πρωθυπουργού, Προέδρου μάλλον τώρα, του Ερντογκάν, είπε σε δήλωσή του ότι φοβάται ότι οι Αμερικανοί σχεδιάζουν να βάλουν την Ελλάδα να επιτεθεί στην Τουρκία την ώρα που ο τουρκικός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις στη Συρία. Συνδυάζεται με αυτό που είπες, ότι δεν θα διστάσουν να χτυπήσουν. Αυτό τι σημαίνει? Ακόμα και Αμερικανούς. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει στην πραγματικότητα ότι δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου θέλουν να βρουν πάτημα προκειμένου να δημιουργήσουν και θερμό επεισόδιο μέσα στο Αιγαίο. Μέσα στο Αιγαίο. Να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, για όσους από εμάς είμαστε το κοντόμα του στο Χαβά, τρία δεν ξέρω τι κάθονται. Να πούμε, να θυμηθούμε και τα Οθωμανικά μας. Λοιπόν, να πούμε κάτι πολύ απλό, ότι αυτή τη στιγμή, από χθες το βράδυ, υπάρχει μια πολύ έντονη ειδησιογραφία
στο διεθνή τύπο, ιδιαίτερα στα ειδικά site γεωστατικής ανάλυσης. Για το γεγονός στο δικό μας τα Ίμια. Ναι, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί δυνάμεις των Τούρκων στα παράλια, είναι έτοιμες να αποβιβάσουν αγίματα στις βραχονισίδες των Ημείων, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν ή να πάρουν το αίμα τους πίσω, γιατί οι ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας το έφεραν βαρέως που διατάχθησαν να υποχωρήσουν από τη μία Καρντάκ εναντί της άλλης Καρντάκ και να υπάρξει αυτό το πράγμα. Τώρα βεβαίως έχει γίνει, είναι έτοιμες να αποβιβάσουν αγίματα, ενδεχομένως να υπάρξει τέτοια στρατιωτική δραστηριότητα και σε άλλες, σε άλλα σημεία του Αιγαίου. Φυσικά. Η αποβίβαση, με συγχωρείς. Το εύκολο στόχος είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι ανοχήρεται η Ρωσία. Ναι. Οθωμανικής σφαλιάρας. Υπάλληλοι, πώς το λένε, έχουν... Οτομάνιαν σλαπ. Το πιο εύκολο στόχο. Εσύ που θα τα βάζεις, άμα είσαι ένα Τούρκο, θα τα βάζεις στην Ελλάδα. Θα πήγες να τα βάζεις. Μια διευκρίνηση, η αποβίβαση. Την Τουρκία την πήρε, την Κύπρο την πήρε, τη πήρε τη ΣΑΟΣ. Τελείωσε. Επειδή δεν γίνεται αντιληπτό από όλους τους μας ακούν, η αποβίβαση αγίματος. Τι σημαίνει ότι σε ελληνικό έδαφος πλέον θα πατήσει τουρκικό στρατό, ο οποίο θα θεμελιώσει δικαίωμα στρατιωτική κατοχή. Είναι όπω είναι, εκεί που πηγαίνουν οι λύκοι ή τα ζώα, ρε παιδί, σε ζούγκλα. Τι κάνουν, προκειμένου να κατοχυρώσουν την περιοχή του, αποδέχουν. Ναι. Και λέει εδώ. Έτσι, είναι δικό μα. Μέχρι στιγμή αυτό που έχουν καταφέρει οι Τούρκοι, και είναι ντροπή, και οφείλουμε να το πούμε, είναι ντροπή σε οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή υπηρετεί σε ένοπλε δυνάμει. Λοιπόν, είναι ότι έχουν περικυκλώσει την περιοχή. Αυτό τι σημαίνει, ότι επιχειρησιακά είναι πάρα πολύ δύσκολο στο πολεμικό ναυτικό και τις ένοπλες δυνάμεις να πλησιάσουν την εκτός και αν πάρουν απόφαση εμπλοκής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βεβαίως δεν πρόκειται καμία πολιτική ηγεσία, κανένας υπουργείου, καμιάς κυβέρνησης ελληνικής αυτού του είδους να το δεχτεί. Εδώ το δέχτηκε σε συνθήκες όπου υπήρχε ισορροπία δυνάμεων γύρω από το. Τουλάχιστον ισορροπία δυνάμεων, γιατί έχω ακούσει και αναλύσεις στρατιωτικών που έλεγαν ότι υπήρχε το συγκριτικό πλεονέκτημα. Είχαμε το πλεονέκτημα εμείς στα Ίμια. Δεν έχει σημασία. Ακόμη και ισορροπία να έχεις, υπερασπιζόμενος το έδαφος σου, μπορείς να έχεις αυτό το πράγμα. Τώρα ποια ισορροπία? Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεντρωμένες δυνάμεις της Τουρκίας. Έχουν περικυκλώσει την περιοχή. Έχουν κλείσει τους διάβλους. Ελέγχουν τους διάβλους, δηλαδή τους ναυτικούς διάβλους, και την ίδια ώρα απειλούν με απόβαση αγίματος. Το ερώτημα είναι, τι να κάνεις εκεί? Υπάρχει ένα θέμα. Τι εδώ προβλέπετε στρατιωτικά, τι θα έκανε μια ανεξάρτητη αυτό χώρα? Το πράγμα, αυτό που έγινε και το 96, εκτός από την υποχώρηση. Δηλαδή, τι κάνανε το 96, απλούστατα. Έστελνε μια φρεγάτα η Τουρκία. Στέλναμε κι εμείς μια φρεγάτα. Δηλαδή, κλιμακώναμε ανάλογα με την κλιμάκωση που έχει και η Τουρκία. Με ισοδύναμες μονάδες. Άμα στείλει μια βάρκα, στέλνουμε μια βάρκα. Δεν γίνεται να στέλνει μια βάρκα και εμείς στέλνουμε αεροπλανοφόρο, ούτε όταν αυτοί στέλνουν αεροπλανοφόρο, εμείς στέλνουμε βάρκα. Ισοδύναμο το. Λοιπόν, όπως τώρα, ας πούμε, που έχουμε στείλει περιπολικά. Έχουν περιπολικά στείλει 10, είπανε. Ναι, περιπολικές βάρκες. Ναι. Λοιπόν, οι οποίες κοιτάνε από μακριά να δουν αυτό τι συμβαίνει. Λοιπόν, ενώ έχει κατακλειστεί περιοχή από ναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας και όχι μόνο της ακτοφυλακής, αλλά και του πολεμικού ναυτικού. Οπλισμένες βέβαια και όχι όπως ήταν το Γάβδος, όπως διαβάσαμε ότι το Γάβδος δεν έφερε ούτε καν σφεντόνα για οπλισμό, όχι μόνο για την εκτέλεση των αποστολών του, αλλά και τη στιγμή αυτοάμυνα του πληρώματος. Ναι. Ήταν γυμνοί από όπλα οι άνθρωποι. Δεν έφερε οπλικά συστήματα η Ακτεωρός, αλλά η δική μας. Το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, πώς το λένε αυτό, το ΠΑΘ. 60 μέτρα σκάφος. Ναι, τώρα ποιο είναι το θέμα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μας είπε και ο κύριος την αντιπλήρχος, αυτός εκπρόσωπος που έκανε την... του λιμενικού, ο εκπρόσωπος τύπου, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι. Δεν ξέρω της. Ποιος είναι αυτός ο ευφιέστατος άνθρωπος ο οποίος έγραψε αυτή την ανακοίνωση του λιμενικού, που έπρεπε να μας πει οπωσδήποτε ότι χρησιμοποιήσαμε και τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προφανώς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε λεφτά. Δεν μας εξήγησε όμως και δεν μας είπε ότι μας δώσανε λεφτά όχι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σκάφος αντάξιο της τουρκικής ακτοφυλακής. Γιατί αυτό που διεμβόλησε το σκάφος αυτός ανοιχτής, το πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ήταν κανινιοφόρος της τουρκικής ακτοφυλακής. Λοιπόν, η οποία ήταν κλάσης κορβέτας, έχει δυνατότητα να φέρει πολεμικό ελικόπτερο ή πολεμικά ελικόπτερα επάνω και φυσικά αντίστοιχο οπλισμό.
92 ανδρών πλήρωμα. Είχε λοιπόν δυνατότητα ή έφερε κιόλας? Έφερε. 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 Λοιπόν, ενώ δικό μας είχε δυνατότητα, ενώ το δεν δικό έφερε. Μας είναι για νιοψίες. Mm. Δεν ήταν για φύλαξη συνόρων. Είναι για νιοψίες. Γι' αυτό κιόλας είναι φτιαγμένο ώστε να είναι ταχύπλοο μεν, αλλά και δυνατότητα να φέρει αγήματα ώστε να μπορούν να κάνουν επιβιβάσεις για νιοψίες. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο. Έχει προδιαγραφές για να φέρει, αν θέλει. Δεν μπορεί, ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μας χρηματοδότησε για να κάνουμε τη δουλειά της. Δεν μας τα έδωσε για να φυλάμε τα σύνορα. Να μεταφέρουμε τους μετανάστες, ίσως. Έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο στις τέτοιες, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Δεν είχε να κάνει με τη φύλαξη σύνορων. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς εκμεταλλεύτηκε και η Τουρκία, η οποία εδώ και περίπου 15 χρόνια αναβάθμισε το στόλο της ακτοφυλακής της, με αποτέλεσμα να έχει πλήθος κανονιοφόρων μεγάλου μεγέθους ακτοφυλακή, που βεβαίως γι' αυτό κιόλας και ο Ερντογκάν δήλωσε ότι οι στρατιώτες μας κάναν το καθήκον τους, δηλαδή αποτελεί στρατιωτικό σώμα για την Τουρκία, σε αντίθεση με το λιμενικό που δεν είναι φυσικά. Ήταν μια περιπολία. Λοιπόν, και τι έκανε σύμφωνα με το τουρκικό ΙΠΕΞ? Έκανε το αυτονόητο, εκδίωξε από τα τουρκικά χωρικά ύδατα το ελληνικό σκάφος. Αυτό είπε το τουρκικό ΙΠΕΞ. Έτσι. Και βεβαίως δεν ξέρω τι υπόθηκε μεταξύ Τσίπρα και Γιλντιρίμ, αλλά το Μαξίμου μας λέει ότι το διαβεβαίωσε ο Γιλντιρίμ, ναι, ότι ήταν ένα λάθος, βέβαια. Κατά λάθος ήταν εκεί που πήγαινε, τσουγκρίσανε. Ναι. Λοιπόν, και έτσι το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση επίσημα. Και βγήκε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι το, ναι, 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 διαβεβαίωσε ο Γιλντιρίμ. Ναι. Εντάξει, όχι, όχι, από το Μαξίμου βγαίνει αυτό. Από το Μαξίμου, ναι, από το ότι Μαξίμου. Ότι έγινε λάθος. Την ίδια ώρα που το τουρκικό ΙΠΕΞ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, έλεγε ότι τα ίμια είναι τουρκική επικράτεια. Έτσι. Και το σκάφος αυτός εκτελούσε την αποστολή του απόθεσης ελληνικού σκάφους από την τουρκική επικράτεια. Και ο ίδιος πολύ ο Ερντογκάν δήλωσε. Και ο ίδιος ο Ερντογκάν που το πήγε ακόμη παραπέρα. Ότι έδωσε συγχαρητήρια στους στρατιώτες που έκαναν το καθήκον τους. Γιατί έδωσε, λέει, προειδοποίηση πρώτα. Το τουρκικό σκάφος, ναι, 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 δεν υπάκουσε το ελληνικό και μετά το εμβόλισε. Το διαβόλισε. Προειδοποίησε να φύγουμε, γιατί υποτίθεται ήμασταν σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή, έτσι τα θεωρούμε. Πρέπει να τους ευχαριστούμε πάρα, ναι, πολύ που δεν άρχισε να βάλει, ναι, με τα πυροβόλα του, οπότε το βύθισε το άλλο. Ναι, ναι. Την επόμενη φορά όμως μπορούμε να ελπίζουμε και σε μία βύθιση. Λοιπόν, με την κατάσταση που έχουμε βρεθεί εδώ πέρα. Θέλω να σχολιάσω μία δήλωσή σου. Ξέρω εγώ, θα δούμε τώρα. Να κερδίσει κάτι τέτοιο. Ξέρω. Να σχολιάσουμε μία δήλωση που είπες πριν, ότι υπάρχει πλούσια αρθρογραφία και σε ξένα site για αυτό το ζήτημα. Το ναι, 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 γιατί είναι πλέον. Από πλευράς ελληνικών δημοσιευμάτων. Όχι, δεν βλέπουμε σοβαρά πράγματα παρά μόνο αναδημοσιεύσεις δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων. Μάλιστα, υπήρξε και. Υπάρχει κάτι. Ο στρατός. Ποιος, πού, τι, το, πού, ναι, ποιος, έχουμε στρατό. Δεν ξέρω ακριβώς την ορολογία. Ισχύει. Οι ένοπλες δυνάμεις, τέλος πάντων, έχουν κάνει κάποια σχετική ανακοίνωση κάτι και δεν το έχουμε δει, ίσως. Δεν μπορεί τώρα, διότι ξέρεις, οι δεξιώσεις, τα πρωτόκολλα δεν τους επιτρέπουν. Είναι, να σημειώσουμε, ναι, ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ξεχωριστός θεσμός, έτσι. Οι οποίοι θα μπορούσαν να βγάλουν ανακοίνωση για το γεγονός. Έχουν εκπροσώπους. Μήπως έχουν βγάλει και δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε προσέξει. Μέχρι το πρωί που κοίταξα, δεν έχουμε, δεν υπάρχει. Και μέχρι προλίγου. Ούτε από τον εκπρόσωπο του ΓΕΘΑ, εκπρόσωπο τύπου του ΓΕΘΑ, που από εκεί περιμένεις, ή αντίστοιχα από το λιμενικό. Το λιμενικό έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που λέει ότι το θέμα είναι, λέει, ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες ναυσιπλοείας, έρευνας και διάσωσης. Δηλαδή, τρία πουλάγια κάθονται, μας κοτσίλησαν καθώς περνούσαν. Δηλαδή, τι να πεις, ας πούμε, εδώ πέρα. Εδώ, κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένους όρους και ορισμένα, γιατί χαζεύει ο κόσμος. Λέει παραβίαση. Παραβίαση γίνεται όταν ένα σκάφος ή ένα αεροπλάνο περνάει στον εναέριο σου χώρο, γίνεται αναχέτηση και φεύγει. Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Εδώ έγινε ακριβώς τα ανάποδα. Με αυτό που λένε οι Τούρκοι. Ναι. Λοιπόν, δεν έγινε παραβίαση. Εμείς πήγαμε, παραβιάσαμε τα λοιπόν, χωρικά ύδατα. Εκδιώχθηκε ναυτικό, πώς το λένε, το σκάφος του λιμενικού, υποχώρησε η χώρα από τα χωρικά ύδατα, όπου παρέμεινε το τουρκικό σκάφος, δεν απέβη, δεν έφυγε το τουρκικό σκάφος πίσω και συμπληρώθηκε από ναυτικές δυνάμεις της Τουρκίας προκειμένου να κάνουν παράσταση σημαίας. Δηλαδή ότι εδώ, παιδιά, είναι δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Δικά μας, αυτό έγινε. Αυτό το κάνουν γαργάρα και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, το κ. Κοντζιά. Δεν μπορεί τώρα, ένα-ένα.
Τώρα τρώει με τον κύριο Ζάεφ, με τον κύριο Νίμιτς, συγγνώμη, στη Βιέννη. Τώρα τρώει. Δεν μπορεί να φάει και, πώς το λένε, και χούμους οθωμανικό. Δεν γίνεται. Την άλλη φορά. Ναι. Λοιπόν, όπως επίσης, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση, σοβαρή τοποθέτηση τουλάχιστον από ό,τι έχω δει, και από τα πολιτικά κόμματα τα υπόλοιπα. Ναι, η σοβαρότητα απαιτεί σιωπή. Δεν έχουν πάρει γραμμή από την Αμερικανική πρεσβεία ακόμη. Αυτό είναι προφανώς. Αυτό σημαίνει στην ουσία, αυτό που έκανε η Τουρκία σήμερα, σήμερα τις προηγούμενες μέρες, αυτό σημαίνει στην ουσία εδαφική απώλεια. Όχι στην ουσία. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είναι εδαφική απώλεια. Είναι εδαφική απώλεια. Έτσι. Και έπεται συνέχεια. Προφανώς. Αυτό. Έτσι, απλά να γνωρίζει ο κόσμος, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Ναι, να δώσουμε λίγη προσοχή στη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Το State Department. Η ανακοίνωση State Department. Με την ανακοίνωση της στηρεί ίσες αποστάσεις και με την Ελλάδα και την Τουρκία και τις καλεί να τα βρουν μεταξύ τους. Λέγοντας ότι έχουμε επίγνωση των αναφορών των μέσων ενημέρωσης για αυτό το συμβάν. Το πληροφορήθηκε από την τηλεόραση το State Department. Ναι. Την τηλεόραση. Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν καθιερωμένα διπλωματικά κανάλια για την αντιμετώπιση θεμάτων του Αιγαίου. Ναι. Ο εκπρόσωπος του ΣΕ και της ενθαρρύνει. Αρχής, λέει σε μια στιγμή στην ανακοίνωση, επί της αρχής είμαστε υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων των χωρών. Mm-hmm. Επί της ως αρχής, θέμα αρχής υποστηρίζουν, ναι, την κυριαρχία των χωρών της περιοχής. Συμπεριλαμβανομένης, δηλαδή, της Ελλάδας. Τι άλλο θα μπορούσε να πει. Δηλαδή επί της αρχής, επί του πρακτέου. Επί του γεγονότος. Δηλαδή το γεγονός ότι ο άλλος σου λέει αυτή είναι η δικιά μου περιοχή. Δεν το χαρακτηρίζουν επίθεση ούτε εχθρική ενέργεια. Μάλλον προφανώς έχουν μάθει, έχουν πάρει ενημέρωση για τη συγγνώμη του Γιλντιρίμ στο Μαξίμο. Ναι, ναι, το είπε κατά λάθος. Ήταν περνούσε αυτό το πράγμα. Αν και έπεσε πάνω του. Τελείωσε. Καπετάνιο αυτό. Χαρακτηριστικά όταν έγινε η επίσκεψη του Ερντογάν το Δεκέμβριο, 6 Δεκεμβρίου, δεν ήταν τον προηγούμενο Δεκέμβριο, αναρωτιόμαστε. Θα δούμε σε λίγο τι δουλειά είχε ο Ερντογάν, ποια ήταν η ατζέντα του, τι ήρθε να κάνει και ότι προϊονίζεται αυτή η επίσκεψη διάφορα γεγονότα. Και σιγά σιγά εξελίσσονται τα πράγματα. Κοίταξε, καταρχάς είναι ορισμένα πράγματα. Πρώτον, μην ανησυχείτε, έτσι αλλιώς τουρκόσποροι είμαστε. Τουρκόσποροι θα γίνουν. Δεν είμαστε. Δηλαδή, επίσημη πολιτική ηγεσία του τόπου. Μας το λένε. Έτσι. Η επίσημη πολιτική ηγεσία λέει ότι είμαστε τουρκόσποροι. Εδώ και χρόνια. Θα δει ο κ. Παπαδημούλης, θα μας το κάνει με την ιστορική του βαρύτητα που έχει. Και ο Υπουργός Παιδείας, λοιπόν, ο κ. Γιαβρόπουλος. Στο κάτω-κάτω γράφεις, η ενότητα των λαών τι απαιτεί. Το είπε να καταργηθούν τα σύνορα. Δεν είπε ο κ. Παπαδημούλης να μοιραστούμε τα λιμάνια της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης. Φυσικά, ρε παιδί, μόνο δικά μας, μόνο Χοβάιδες, δηλαδή είναι δυνατόν. Βέβαια, αφού έχουμε πολλά και πρέπει να τα δώσουμε. Το θέμα είναι άλλωστε, θα μπορέσω να μοιραστώ το λιμάνι του Ρότερνταμ με τους Ολλανδούς. Εγώ. Κοίταξε ένα κάτι. Κοίταξε, άμα του δώσει την Πελοπόννησο, το δίνουν αυτοί. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου. Τώρα μου έρχεται ξαφνικά. Η Σταυραετή της Μακεδονίας που είναι. Αφού ενδιαφέρονται τη Μακεδονία. Έχουν πάει με το άλλο δηλαδή, θέμα συγγνώμη, τώρα. Για να καταλάβω δηλαδή. Άλλο θέμα το ναι, λέω. Άλλο πράγμα είναι να μας κλέβουν το όνομα. Να μας κλέβουν το όνομα και άλλο να μας κλέβουν το έδαφος. Το έδαφος έχουν κάθε δικαίωμα να το κλέψουν. Το όνομα ποτέ. Είναι δυνατόν δηλαδή. Αυτό είπαμε, είναι αυτό ακριβώς. Ότι πρέπει να το δούμε συνολικά. Υπάρχει έτσι γενικό πρόβλημα. Ναι, και γι' αυτό δεν... κιόλας, γι' αυτό και ο κόσμος που πήγε ή που δεν πήγε, κατάλαβε την απάτη ορισμένων από αυτών. Γι' αυτό τους έχει στείλει εκεί πέρα από όπου τους έχει στείλει. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα φασιστοειδή εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το όνομα του Μίκη του Θοδωράκη. Ξεχωρίζοντας, βάζοντας την άκρη φασιστοειδή είναι γνωστά, εγώ το βλέπω και ανοησία και ο κόσμος και μερικές φορές καλή προαίρεση. Δεν ήταν όλοι με σκοπό, ότι, πώς να το πω, ότι εγνώριζαν εκ των προτέρων ότι θα πρόκειται. Όχι, πήγανε με τις σημαίουλες τους, όχι, αλλά χωρίς να. Όχι. Το αίτημά του να είναι ολοκληρωμένο. Αυτό το πράγμα που συνέβη στην ιστορία των Ήμια και θα το καταλάβει ο περισσότερος κόσμος αφού έχει τελεσφορήσει και αφού βεβαίως έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα, τέτοια ώστε ούτε με στρατιωτική ενέργεια θα μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Εντάξει. Ναι. Και μακάρι να μην είμαι μάτι κακών. Λοιπόν, μακάρι να μείνουμε στα Ήμια μόνο. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει. Το ζήτημα των Ήμιων ξεκίνησε με το ζήτημα με τα Ήμια. Αφορά 3.000 βραχονισίδες ολόκληρο το Αιγαίο που είναι γκρίζες ζώνες. Που σημαίνει όλοι οι ναυτικοί διάβλοι,
όλη η θαλάσσια περιοχή γύρω από τα νησιά που υπάρχουν από τη Λίμνο έως το Καστελόριζο. Είναι ο 25ος Μεσημβρινός ο λεγόμενος. Ακριβώς. Ναι. Στην πράξη πήραν όλο το Μεσημβρινό. Αυτή τη στιγμή στην πράξη τα ελληνικά νησιά πλέουν σε τουρκικά θάλασσα. Τελείωσε. Τα τουρκικά, τα ελληνικά νησιά πλέουν σε τουρκική θάλασσα. Είναι ανατριχιαστικά. Λοιπόν, αυτό έγινε, αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή αυτό κατοχύρωσε η Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή ούτε στρατιωτικά κάνουν κάτι. Έστω μια παράσταση σημαίας. Έστω στείλε μια βάρκα με κοπηλάτη. Τίποτα. Ότι αυτό δεν γίνεται αντίληπτο από τον κόσμο. Είναι τόσο σοβαρό που βλέπεις ότι κανείς δεν αντιδρά. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αχρίοι, έβαλαν ό,τι έχουμε απελευθερώσει με αίμα, τα έβαλαν στο τραπέζι και τα σερβίρουν στους Τούρκους. Αυτά προφανώς τα έχουν δώσει ήδη. Απλούστατα τους πιάνουν εξαπίνηση οι Τούρκοι. Γιατί ο Ερντογάν θέλει να το διαλαλήσει. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Δεν του αρκεί να είναι σε οίκο ανοχής. Πρέπει να το διαλαλήσει κιόλας. Και τώρα καταλάβεις, έχει ευκαιρία. Είναι, πώς να σου το πω, ας πούμε, είναι εκφύσιος. Θέλει να δείξει ανεπικράτησή του. Είναι το οθωμανικό χανούμ μπουρέκ. Είναι η υπεροψία, η υπεροψία, όχι αλαζόν, η υπεροψία του Οθωμανού. Έχει κάνει μία νίκη, γιατί να μην τη διαφημίσει. Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει φάει σφαλιάρα, αυτή και αν είναι οθωμανική σφαλιάρα, στο Αφρίν. Στη Συρία. Ναι. Γι' αυτό έχει ανοίξει δεύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Και συναντιέται με αμερικανικές δυνάμεις. Λοιπόν, οι Αμερικανοί φυσικά έχουν κλείσει τη συμφωνία του. Ο Λαυρόφ είπε ήδη ότι δημιουργήθηκε πάνε να φτιάξουν ένα ειδικό κρατήδιο μέσα στο κράτος της Συρίας οι Αμερικανικές δυνάμεις. Και τι κάνουν τώρα? Προσέξτε τι κάνει ο Ερντογάν. Ανοίγει το δεύτερο μέτωπο προς τα εκεί. Απειλεί τις Αμερικανικές δυνάμεις που τους καλεί να φύγουν εδώ και τώρα από την περιοχή ώστε να τις καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Λοιπόν, και έχει τις πλάτες των Ρώσων για ακόμη μία φορά, οι οποίοι λένε ναι, έχει δίκιο ο Ερντογάν, πρέπει να φύγουν ο Αμερικανικός στρατός από την περιοχή. Γιατί οι Ρώσοι σκέφτονται με τα δικά τους συμφέροντα. Σου λέει, μου κατέριψαν μου σκοτώσανε άνθρωπο. Μου χτυπήσαν τις ρωσικές εταιρείες ασφαλείας. Γιατί να τους έχω μέσα στα πόδια μου. Έτσι. Οπότε, αν ο Ερντογκάν μου εξασφαλίσει τη δυνατότητα να φύγουν οι Αμερικανοί, εμένα με συμφέρει. Από το να μπω σε εμπλοκή με τους Αμερικανούς. Δεν τον ενδιαφέρει ότι τα εδάφη που θα αφήσουν οι Αμερικανοί θα τα καταπατήσουν οι Τούρκοι. Όχι, δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Αυτό που τον νοιάζει είναι να μείνουν οι στρατιωτικές, ναυτικές και αεροπορικές βάσεις ειδικές του στη Συρία. Αυτό τους νοιάζει. Και να μην θρυνεί θύματα. Γιατί και αυτός έχει σοβαρό πρόβλημα. Γιατί όταν γυρίζουν πίσω σακούλες με νεκρούς και στη Ρωσία, και ο Ρώσος πολίτης δεν είναι τρελός, δεν είναι ηλίθιος να λέει το ρωσικό μεγαλείο ή το αυτοκρατορικό μεγαλείο του Πούτιν στέλνω τον κοσμάκι να σκοτώνεται τσάπα και βέρεσε. Λοιπόν, για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται η ρωσική ηγεσία. Λοιπόν, εδώ έχουν ανοιχτεί μεγάλα μέτωπα. Και αυτό το πράγμα προσπαθεί να το κεφαλαιοποιήσει και μέσα στην Τουρκία ο ίδιος ο Ερντογκάν. Απλά πράγματα. Δηλαδή θα δούμε σημεία και τέρατα τους επόμενους μήνες. Ποιους μήνες, μέρες. Η πολιτική του κατευνασμού, η οποία άρχισε ήδη από το 1923 και ακολουθεί μέχρι σήμερα, έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί η Τουρκία. Γιατί κλιμακώνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι πάντα μια επιθετική χώρα. Έτσι. Δεν μπορεί, είναι μια χώρα αναθεωρητισμού, αναθεωρητική. Και εμείς τρέφουμε ψευδεστήσεις. Όχι, δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση ενδοτική, που ασκούσε ενδοτισμό με ψευδεστήσεις. Με ψευδεστήσεις. Δηλαδή ήξερε τι έκανε. Πρακτόρευε, θέλεις να πεις. Μπορεί και με κάποιο τρόπο. Ναι, με κάποιο τρόπο τελικά. Έτσι. Ναι, γιατί από τη στιγμή που θεωρείς. Όλα ξεκινάνε από το αρχικό, από το βασικό. Τι υπερασπίζεται αυτός που είναι πάνω. Πολύ σωστά. Ναι. Τι υπερασπίζεται. Τι υπερασπίζεται την πατρίδα μας, υπερασπίζεται τα δίκαιά μας, τα συμφέροντά μας. Εκείνο και πώς τα εννοεί, έτσι. Για να υπερασπιστείς και την πατρίδα σου και να έχεις ειρήνη. Πάντως, όσες φορές η Ελλάδα επέδειξε αποφασιστικότητα, πραγματικά όμως αποφασιστικότητα, δεν βγήκε χαμένη. Όχι. Ιστορικά. Όχι. Μα μόνο τότε μπορείς να υπερασπίσεις. Άμα δεν σε παίρνει σοβαρά. Αν είσαι ενδοτικός, δεν σε παίρνει κανείς σοβαρά. Είσαι της φαλιάρας. Είναι ποτέ δυνατόν να πάρεις κάποιον σοβαρά, ο οποίος είναι της φαλιάρας, του χεριού σου. Θα τον πάρεις ποτέ σοβαρά.
Απλά τον λυπάσαι. Στην καλύτερη περίπτωση τον λυπάσαι. Ναι, ναι. Κτίρεις. Αλλά ποτέ δεν τον παίρνει σοβαρά. Είναι ποτέ δυνατό αυτό να συμβεί με χώρες. Και οι σοβαρές χώρες ακολουθούν αυτό που είπε ο Ιούλιος Κέσαρας. Τι είπε, αν θέλει ειρήνη, να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Στην πραγματικότητα είναι να είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς τα σύνορά σου. Έτσι, κάτω από όλες τις ηθίκες. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εγώ δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να παραμένουν στη θέση τους αρχηγοί του λιμενικού σώματος, του ΓΕΝ και του ΓΕΕΘΑ. Μετά από τα σημερινά συμβάντα, δηλαδή μετά από αυτές τις εξελίξεις. Η κυβέρνηση δεν παραδέχεται ότι συνέβη κάτι. Αυτοί ξέρουν. Αυτό παραμένουν στη... πώς δεν παραιτούν, θες να πεις. Ναι, πρέπει να παραιτηθούν. Γιατί τους απαγορεύει να δράσουν όπως προβλέπεται με βάση πάγιες διαταγές που υπάρχουν. Γιατί οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν χρειάζονται την έγκριση ή τη διαταγή του από τις πολιτικές ηγεσίες για να μπορέσει να υπερασπιστεί τη μεθόριο της χώρας. Αυτή είναι η αποστολή τους. Ούτε ο κύριος Καμένος βγήκε να κάνει κάποια σοβαρή δήλωση μετά από όλο αυτό. Δεν είναι υπουργός άμυνας. Υπάρχει ακόμα υπουργός άμυνας. Ο υπουργός άμυνας δεν έχει ακουστεί καθόλου μετά από όλα αυτά που λέει. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να τον ενημερώσει. Α, ο κύριος Μητσοτάκης του έτριψε τα μούτρα. Είναι ανατριχιαστικά, ντροπιαστικά αυτά που συμβαίνουν. Ανατριχιαστικά. Καταρχάς, ο κύριος Καμένος ήταν αυτός που έκανε την που άνοιξε τους ασκούς του Αιώλου. Αυτός επέτρεψε στην Τουρκία, ναι, να θεωρεί ότι δεν πρόκειται να βρει κανένας είδους αντίσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε καν να υπάρξει παράσταση σημαίας που λέμε, δηλαδή εμφάνιση πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, ώστε να δηλώσει ότι αυτή η περιοχή είναι δική μας, είναι ελληνική εθνική επικράτεια, και έτσι γι' αυτό κάνανε αυτό το πράγμα που κάνανε. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, δεν είναι εύκολο ένα επιτελείο ξένης χώρας, γιατί πέρα από το τι παρουσιάζονται οι Τούρκοι, πως είναι υπερδύναμοι και ιστορίες, δεν θα παίρνει καθόλου την πρωτοβουλία να προκαλέσει μια γειτονική χώρα, έστω και στα χάλια που είναι η Ελλάδα, αν ήξερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι σε ετοιμότητα και με διάθεση να υπερασπιστούν την παραμεθόριο. Σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει αντίδραση. Φυσικά. Αφού είδε τον καπετάνιο του πολεμικού πλοίου να δέχεται εντολή από τον υπουργό και να την κοπανάει όπου φύγει, γιατί λέει μια βαρκούλα τουρκική τον κυνηγούσε. Πέρα από το σκάσιμο στα γέλια που θα πρέπει να έγινε στο Υπουργείο, στο θάλαμο επιχειρήσεων του τουρκικού, εκεί πρέπει να γελάνε ακόμη, ας πούμε, με την κατάτια του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας, έτσι, και με τα σούργελα που έχουμε πολιτική ηγεσία και στρατιωτική ηγεσία εκεί μέσα. Σούργελα, πρέπει να γελάνε ακόμη αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, μετά τους είπε, παιδιά, εδώ μιλάμε για μπάτες και γυαλέστε, μπουρ μέσα. Γι' αυτό και επιχείρησαν αυτό το πράγμα που είναι αδιανόητο. Ναι. Να περικυκλώσουν τις νησίδες και να πούν επισήμως στο Υπουργείο τους, εδώ είναι τουρκική επικράτεια. Επισήμως στο Υπουργείο. Δεν είναι ο τάδε σύμβουλος που δεν ξέρει τι λέει, ο φούφουτος. Ναι. Εδώ είναι επίσημη τοποθέτηση του Υπουργείου. Συν την τοποθέτηση του Ερντογκάν. Και ας λέει ο Γιολντήρη μου ό,τι θέλει. Αν και πιστεύω να σου πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω το Μάξι μου. Δεν πιστεύω το Μαξί μου. Το Μαξί μου είπε ότι μίλησε ο Τσίπρας με τον Γιλντιρίμ και το είπε κατά λάθος. Έχει πει τίποτα αλήθεια το Μαξί μου για να τον πιστέψουμε? Μέχρι στιγμής, άντε να πούμε ότι λέει αλήθεια, ότι προσπαθεί να πει αλήθεια το Μαξί μου. Δεν θα έβγαινε ο Γιλντιρίμ. Αυτό θα είναι παγκόσμια πρώτη. Δεν θα έβγαινε όμως ο Γιλντιρίμ να το διαβεβαιώσει. Όχι, ο Γιλντιρίμ, τι δουλειά έχει? Μα γι' αυτό δεν είπε τίποτα για να κοινωνήσει. Το Υπουργείο Εξωτερικών είπε τι λέει, ότι το συνεχεί η Ελλάδα, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Τι εννοεί? Ότι δεν υπήρχε κανένας είδους επικοινωνία όπου τους είπε η τουρκική πλευρά ότι έγινε λάθος. Βγαίνει το τουρκικό ΥΠΕΞ και σου λέει, λες ψέματα. Και εσύ τι λες? Το βουλώνεις. Αυτό λες. Αυτό λες. Λοιπόν, ότι είσαι απατεώνας. Λοιπόν, πάμε σε ένα έτσι μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά επανέρχομαι. Αγαπητές μας φίλες, αγαπητοί μας φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συνεχίζουμε έτσι τον προβληματισμό μας σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα της κατάστασης, εκτός και αν το αντιληφθείτε ή αν και σας ενδιαφέρει κιόλας. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που αυτή τη στιγμή κάτω από το βάρος
της παινίας και της ανέχειας δεν μπορεί να σκεφτεί απολύτως τίποτα, τίποτα άλλο. Απλά να θυμίσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα χρόνια δηλαδή ουσιαστικά από το 2010 και μετά, αλλά και νωρίτερα, αλλά κυρίως μετά το 2010, από το 2010 μάλλον και μετά, χρησιμοποιείται συστηματικά το φόβητο της Τουρκίας ότι έτσι και κάνουμε κανένα βήμα, ή έτσι και αρνηθούμε το χρέος, ή έτσι και φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μας την πέσει η Τουρκία. Λοιπόν, μη φοβάστε, μας την πέφτει χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στο ΝΑΤΟ και χάρη σε όλο αυτό το πλαίσιο μνημονιακής κατοχής που μας έχουν επιβάλει, που αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω προσωπικά εάν υπάρχουν καύσιμα για να μπορούν ο στόλος να βγει από τον άσταθμο και να πάει εκεί που θα πρέπει να πάει. Αφού θα μας φυλάει λοιπόν, η Frontex, προσωπικά, δεν είπαμε. Αφιβάλλω. Και αφιβάλλω εάν αυτό το σκάφος του λιμενικού, το οποίο τόνισαν τόσο πολύ ότι το πήραν με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελούσε υπηρεσία του ελληνικού λιμενικού ή υπηρεσία του ελληνικού λιμενικού προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ αμφιβάλλω για όλα αυτά. Έτσι. Να μου επιτρέψετε να μην. Ποια αποστολή είχε και. Τι αποστολή ακριβώς έγινε και το τι έκανε ακριβώς εκεί. Προλίγο είπες ότι ο κύριος Καμένος ζήτησε να ενημερώσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι να τον ενημερώσει, αυτό δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος. Υπάρχει μια νέα είδηση εδώ τώρα. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης αρνήθηκε να δει τον κύριο Καμένο. Βεβαίως. Γιατί να τον δει. Λοιπόν, διότι κάπως πρέπει να δείξει ο κύριος Μητσοτάκης ότι παίρνει θέση για τα ζητήματα αυτά, ενώ δεν παίρνει θέση. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Βαγγέλας ήταν ο πρώτος που μας μίλησε, ο γνωστός Βαγγέλας Μεϊμαράκης. Αυτός είναι Ευάγγελος. Ο Βαγγέλας είναι άλλος. Λοιπόν. Ο Βαγγέλης, ο Βενιζέλος ασχολείται με την Νοβάρτης τώρα, έχει θέμα. Ναι, έχει, ναι. Και τι είπε ο Μεϊμαράκης, παρακαλώ. Διότι μάλλον έχει δαγκώσει και αυτό στη Λαμαρίνα και πρέπει, ας πούμε, έχει αφήσει αποτυπώματα δοντιών και ναι. Δάγκωσε τη Λαμαρίνα και σήμερα είναι και 14 Φεβρουαρίου. Καλά το είπες. Ακριβώς. Είναι η ερωτική σχέση με τη Λίζα. Είναι η μέρα του δαγκώματος Λαμαρίνας. Γενικά οι πολιτικοί μας, οι κυβερνώντες όλα αυτά τα χρόνια έχουν μια ερωτική σχέση με τη Μίζα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα είναι ότι τι έχει, πρέπει κάπως να δείξει ότι διαφοροποιείται. Και επειδή επί της ουσίας δεν μπορεί να πάρει θέση, δεν λέει τίποτα επί της ουσίας, το μόνο που λέει είναι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα χειριστεί, να μην ξεχνάμε ότι όταν επισκεπτόταν την Ελλάδα ο κύριος Νταβούτογλου, τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας, πάλι του Ταγίμ Ερντογκάν, τι του είχε προσφέρει ο Βαγγέλας ως πρόεδρος της Βουλής, ένα καραβάκι άθλιο, δεν ξέρω που το βρήκε αυτό το πράγμα. Κακοτέχνημα. Λοιπόν, και το παρέδωσε λέγοντας ότι με την ελπίδα ή το Αιγαίο να γίνει ανοιχτή θάλασσα. Ελεύθερη θάλασσα. Ελεύθερη θάλασσα σημαίνει το Αιγαίο δεν έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν υπάρχουν, αυτή είναι η ελεύθερη θάλασσα στη διεθνή διπλωματία και πολιτική. Λοιπόν, από τότε λοιπόν τα είχαν συμφωνήσει τα παιδιά. Λοιπόν, απλά χρειαζόταν η αριστερά για να κλείσει το θέμα. Έτσι, αυτό που είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενοι, αυτό που συμφώνησε η δεξιά, πρέπει να το ολοκληρώσει η αριστερά. Δεν μπορεί χωρίς δεξιό και αριστερό χέρι το καθεστώς, αλλιώς θα είναι κουλό, δεν θα είναι καθεστώς. Λοιπόν, είναι πολυπράγμων τελικά ο κύριος Τσίπρας. Τα πάντα έχει κάνει για να μας φέρει σε αυτή την κατάσταση, την εξαφλίωση και την. Εντολές εκτελεί ο άνθρωπος. Ναι, εκτελεί τελικά εντολές. Μαϊμού μνημόνια. Ανατροπές δημοψηφισμάτων. Εκχώρηση το εξουσίας της Βουλής στους δανειστές. Έτσι είναι. Ο λαός εξαφλιώνεται. Αρχές μπουκάρουν στους λογαριασμούς του κάθε κακομοίρη. Και έτσι και υπάρχει μια εισρωή, γιατί προλίγου λάβαμε ένα τηλεφώνημα ότι μπήκαν στο λογαριασμό του και του πήρανε χρήματα και γι' αυτό της το αναφέρω. Αν δούνε μια εισρωή χρημάτων, 2-3 χιλιάρικα στο λογαριασμό κάποιου, ενός από εμάς τέλος πάντων, απλού πολίτη με λίγα χρήματα, τα αντανακλαστικά κάθε λογής αρχής υπηρεσίας, πώς αμέσως εκτινάσονται και του αρπάζουν τα λεφτά. Και ενώ ένας βουλευτής μπαίνει στη Βουλή με ένα διάρρη στα πατήσια και μετά από 2 τετραετίες έχει διαμέρισμα στο Μανχάταν,
Κανένας δεν ενδιαφέρεται για αυτού του χρήματος τη διαδρομή. Του φίλου μας τα λεφτά του τα πήρανε χτες. Γιατί να μην τα πάρουν, έχει ανάγκη η πατρίδα, δεν κατάλαβα. Μα τα αντανακλαστικά δηλαδή τους πώς μυρίζονται ένα χιλιάρικο που μπαινοβγαίνει σε ένα λογαριασμό ενός κακομοίρη. Τέλος λοιπόν, πάντων, έχουμε αγανακτήσει αρκετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νέο χτύπημα των νέο Αμερικανών χτύπημα στη Συρία. Ναι. Εναντίον του αυτή τη φορά του Συριακού στρατού. Αυτό έγινε σήμερα. Τώρα μόλις. Λοιπόν, είναι μόλις πριν από λίγη ώρα. Είχαμε το δεύτερο πολύ σημαντικό χτύπημα των Αμερικανών στη Συρία, που αυτή τη φορά είχε σαν στόχο τεθωρακισμένα του Συριακού στρατού, του τακτικού Συριακού mm-hmm. στρατού. Λοιπόν, οπότε έχουμε έτσι μια κλιμάκωση η οποία δεν ξέρω που θα βγάλει και τι ακριβώς. Πάντως να ξέρετε ότι αυτή η επιθετικότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εκδηλώνεται και στο Αιγαίο δεν είναι άσχετη, αυτό εξηγούμε από την αρχή mm-hmm. της εκπομπής, δεν είναι καθόλου άσχετη με αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και αν θέλετε και παγκόσμια. Λοιπόν, η Γαλλία, ο κύριος Μακρόν συντάσσεται με τον κύριο Τραμπ, ενώ μέχρι τώρα δεν έπαιρνε θέση ή αν θέλετε ασκούσε κάποια κριτική. Η Γαλλία υπόσχεται ότι θα χτυπήσει με στρατιωτικό πλήγμα τη Συρία εάν αποδειχθεί ότι τα χημικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν από τον Σύριο πρόεδρο, δηλαδή από την νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας, παρά το γεγονός ότι έχει αποδεχτεί ότι δεν το χρησιμοποίησε, αλλά δεν έχει σημασία. Το ότι βγαίνει ο κ. Μακρόν και θέτει στη διάθεση των Αμερικανών τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Συρίας, καταλαβαίνετε που πάμε σε μια γενίκευση. Η Συρία κατέριψε αεροσκάφος των Ισραηλινών. Έτσι, το οποίο πετούσε πάνω από το επίπεδο του Γκολάν, κατερρίφθη από τις δυνάμεις του Άσαντ και καταλαβαίνουμε ότι πλέον πάμε σε μια πολύ Δεν υπάρχει κανείς που να μην εμπλέκεται πια μέσα σε αυτό το... Λοιπόν, οπότε και τώρα μόλις βλέπουμε ότι και μια έτσι... αποδέχτηκαν βεβαίως να συζητήσουν το Μάιο, λέει, το Μάιο στις Βρυξέλλες, ναι, σύμφωνα με τον Ρώσικο Πρακτορείο, ο Έλληνας και ο Τούρκος αρχηγός των επιτελείων, του Γενικού Επιτελείου, mm-hmm. θα συναντηθούν στα περιθώρια της Συνόδου των ΝΑΤΟ στις mm. Βρυξέλλες τον Μάιο φέτος, mm. όπου θα ανταλλάξουν απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο θα οικοδομηθούν μέτρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Εξακολουθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης με την Τουρκία. Μα δεν ακούσανε τον Μπάγκαλο χθες που είπε ο καλός Τούρκος είναι ένας νεκρός Τούρκος. Εντάξει. Δεν βάζουν μυαλό. Λοιπόν, η δήλωση μάλιστα είναι του κυρίου Αλέξη Τσίπρα ότι η επιδίωξή μας είναι από εδώ και μπρος το Αιγαίο να αποτελεί θάλασσα φιλίας. Άρα πάει το Αιγαίο. Ξεχάστε το. Στρατιωτική εγκατάσταση απέναντι από τα Ήμια φτιάχνουν οι Τούρκοι. Έτσι γράφει σήμερα η Τσουμ Χουριέτ, είναι ηλεκτρονική της έκδοση. Είναι αυτό που λέμε, ότι θα αποβιβάσουν και τακτικό στρατό. Δυνάμεις των, πώς το λένε, ειδικές δυνάμεις που θα εγκατασταθούν εκεί ή που θα υπάρχουν. Ρε παιδιά, δηλαδή, τέλος πάντων, τι να... Μερικές φορές αναρωτιέμαι σε ποιους μιλάμε. Δηλαδή, ναι, αλλά θα έρθει και η ώρα της λογοδοσίας, γιατί αυτό που γίνεται πια έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αλλά κάθε προηγούμενο, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται στο Αιγαίο. Ετοιμάζονται Αλβανία Τσαμουριά. Δεν είναι Δυτική Θράκη. Σε λίγο τι άλλο θα μας ξεφυτρώσει. Δεν θα υπάρχει χώρα, εντάξει, αυτό το συζητάμε. Ο κύριος Γκοντζιά σήμερα συζητάει τον Κόρνα Μακεδονία και ψάχνει την ορθογραφία, αν θα την κυριλική γραφή. Μα και αυτό θα πάνε να συζητήσουν και οι δύο αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων το Μάιο. Θα συζητήσουν σε ποια γλώσσα θα γράφεται το Αιγαίο και πώς θα προφέρεται. Οι Τούρκοι για καλή μας τύχη δεν θα αλλάξει αυτό το όνομα, γιατί το λένε ήδη Εγγύς. Εγγύς θα το λέμε κι εμείς. Αν το λέμε εγγύς. Ναι, επειδή μου κάτσε, ας πούμε. Πώς θα γίνει, ας πούμε, δεν μπορεί να λες Κωνσταντινούπολη την Ισταμπούλ. Έτσι λέμε, δεν μπορεί να λες Αιγαίο το εγγύς.
Δηλαδή αυτό το πράγμα. Όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή θα δεις πως σε λίγο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ σύντομα, τα επίσημα χαρτιά της Ελλάδος θα τα ονομάσουν καρντάς τα ίδια τα έννοια. Ναι, ναι. Πολύ το φοβάμαι. Συν το γεγονός βεβαίως ότι θα δείτε για πότε θα απογυμνωθούν από ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τα νησιά στην περιοχή. Που έχουν ήδη ξεκινήσει. Θυμόμαστε από πέρυσι, ας πούμε, το κλείσιμο των μεγάλων στρατοπέδων στη Χίο, αλλά και αλλού στα νησιά, και τη φωνή των κατοίκων, των κατοίκων που αναρωτιόντουσαν γιατί αποστρατικοποιούνται τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Γιατί άραγε. Αλλά ναι. Απλά. Έχουμε κάποια μηνύματα από ακροατές, γιατί κάποιοι μας τηλεφώνησαν προλίγου, μήπως έστειλαν email. Λοιπόν, έχουμε μερικά σχετικά με το ζήτημα της μήνυσης, να το πούμε έτσι. Όχι, να το πούμε, έτσι είναι. Λοιπόν, στο ηλεκτρονικό, στο μήνυμα που μας στέλνει ένας φίλος, λέει, ήθελα να ρωτήσω αν το ψήφισμα στο ίντερνετ μπορεί να σταθεί νομικά και αν αφήνει στον εκάστοτε δικαστικό περιθώριο να το αμφισβητήσει ως ηλεκτρονική μορφή. Με την έννοια του ισχυρισμού ότι δεν είναι υπόγραφο και ότι στο ίντερνετ ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο από έναν λογαριασμό και να ανεβάσει το νούμερο. Θέλω να πω μήπως νομικά μπάζει και έτσι υπάρξει θέμα αποδοχής συμπολογισμού, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όχι, διότι τα στοιχεία που συμπληρώνει κανείς είναι μοναδικά στο δημοσίευμα. Δεν μπαίνει μόνο και κάνει ένα like και λέει μπράβο σας ή ξέρω εγώ πατάει ναι ή όχι, δίνει στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία είναι μοναδικά αναγκαστικά. Λοιπόν, άλλωστε δεν είναι αυτό το υποστηρικτικό υλικό της μήνυσης. Δεν στηρίζεται σε αυτό. Τυπική απλά διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Δεν εντάσσεται στην τυπική διαδικασία. Δεν θα κληθεί κάποιος που έχει υπογράψει να κληθεί να εξεταστεί ως μάρτυρας ή να συνηγορήσει υπέρ της μήνυσης. Απλά τι είναι. Η φωνή του λαού. Ναι, ναι, δείχνει το ρεύμα υποστήριξης αυτής της ενέργειας. Είναι αυτό, ας πούμε, που θα το έχουν ζήσει όσοι έχουν συμμετάσχει σε ομαδικές μηνύσεις, όπου παίζει μεγάλο ρόλο για το δικαστή και πάνω στην έδρα. Όταν βλέπει απέναντί του πολύ κόσμο. Υποστηρικτές της πρωτοβουλίας. Όταν βλέπει πολύ κόσμο. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι άλλο. Σε μια δίκη με την οποία είχα ασχοληθεί και γι' αυτό και το ξέρω. Όταν δικάστηκε η υπόθεση του Ρίχτερ, αν θυμάστε στην Κρήτη, με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις για το βιβλίο που είχε Γερμανού κάνει. Αυτού, ναι. Ναι, ναι, του Γερμανού ιστορικού υποτίθεται. Που τον κάνανε επίτιμο διδάκτορα. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο, τα καλόπεδα του κυρίου Σταθάκη. Λοιπόν, και τότε είχε δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα, γιατί το βιβλίο για τη μάχη της Κρήτης το έγραφε από τη Σκοπιά και με την οπτική των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί ο κρητικός λαός, πάρα πολλής κόσμος, και τελικά υπήρξε μήνυση εναντίον και του Ρίχτερ αλλά και του Πανεπιστημίου, και η απόφαση του δικαστηρίου δεν ήταν αυτή που άξιζε ούτε στους Κρήτες ούτε σε αυτούς που ξεσηκώθηκαν. Αλλά ξέρετε όμως τι είπε ο δικαστής όταν ο εισαγγελέας του έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει θέμα ιστορίας, υπάρχει θέμα λαϊκού αισθήματος. Βέβαια. Είπε κάτι πολύ απλό και πολύ αυτονόητο και έχει δίκιο. Πού είναι τόσο λαός? Μέσα στην αίθουσα δεν ήταν παρά μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού άνθρωποι δηλαδή που ενδιαφέρονταν να στηρίξουν αυτήν την μήνυση κατά του κυρίου Ρίχτερ ή αν θέλετε εναντίον του και του Πανεπιστημίου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ο άνθρωπος δεν είδε πού είναι το λαϊκό αίσθημα. Δεν αυτό ένιωσε πληρεί την ανάσα του κόσμου ο δικαστής. Αυτό πληρεί σε μεγάλο βαθμό η υπογραφή. Συν το γεγονός ότι όταν και όποτε φτάσει στο ακροατήριο, πρέπει οφείλει το ακροατήριο να είναι γεμάτο. Να είναι γεμάτο και ο δικαστής θα λάβει υπόψη του το λαϊκό πολύ σοβαρά, αίσθημα. Ναι, πολύ, πολύ σοβαρά. Σοβαρά, βεβαίως. Γιατί είναι άλλο πράγμα, πώς να το πούμε, μια απλή μήνυση και άλλο πράγμα μια μήνυση που στηρίζεται από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Αυτό που είναι αφορά το και τον ελληνικό λαό ολόκληρο. Καλά, έτσι, τον αφορά είναι, το θεωρούμε αυτονόητο. Και να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία όσοι θέλουν να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία. www.epamelas.gr είναι το κεντρικό site του ΕΠΑΜ. Υπάρχει εκεί ειδικό πεδίο που τους οδηγεί στη σελίδα για να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.
Λοιπόν, μία άλλη μία κυρία μας στέλνει το συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Το κίνημά σας δεν το γνωρίζω καλά, είναι τώρα μόλις μας έχει γνωρίσει. Μέσω διαδικτύου ακούω τον κύριο Καζάκη και εύχομαι την ειλικρίνεια που διακρίνω στα λόγια. Τώρα να μην τα πούμε όλα αυτά τα καλά λόγια, να ευχαριστήσουμε μόνο. Η Ελλάδα πάσχει. Αν μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να βοηθήσουμε στον αγώνα σας περί εσχάτης προδοσίας, πείτε μας με ποιον τρόπο ευχαριστώ. Υπάρχει το change.org. Όπου υπάρχει να το βρει πιο εύκολα από την κεντρική μας σελίδα. Ναι, ή από τα δικά μου blogs. Δηλαδή, ναι, από τα blog. Ή από το Δημήτρης Καζάκης blogspot.com. Ή το αντίστοιχο προφίλ στο Facebook, όπου μέσα από εκεί μπορεί να μπει και να βάλει την υπογραφή. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι το ελάχιστο. Το πιο σημαντικό είναι η δραστηριοποίηση, η δυνατότητα δηλαδή να μπορέσει να επικοινωνηθεί με πολίτες και να κατανοηθεί αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο τη δυνατότητα περισσότερη υποστήριξη σε αυτή τη μήνυση να τελειώνουμε το ταχύτερο. Ιδιαίτερα τώρα που αρχίζουμε και χάνουμε έδαφος. Όχι εμείς, αλλά πραγματικό έδαφος. Χάνει έδαφος η εθνική επικράτεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Και έχει μια σημασία το γεγονός ότι όλα αυτά να πεταχτούν στα σκουπίδια το ταχύτερο δυνατό, όλα αυτά που έχουν υπογράψει ή αν θέλετε έχουν... Γιατί αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν πουθενά. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι διατεθειμένοι τελικά. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, μπορεί τα δικά μας παιδιά στον άνθρωπο να έχουν φτάσει τις ναυτικές δεξιώσεις και τις χωροϊσπερίδες σε άλλη διάσταση. Οφείλω να ομολογήσω σαν ότι και στο στρατό έμαθα ότι... Πώς να το πούμε, η αεροπορία βομβαρδίζει, ο στρατός καταλαμβάνει και το ναυτικό έρχεται μετά να κάνει τη δεξίωση. Λοιπόν, έτσι λέγαμε στο στρατό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αλλά όσο και να προσπαθήσουν, δεν πρόκειται, μας λέει ο φίλος, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν στο επίπεδο της ναυτοσύνης των Τούρκων. Παραδείγματος χάρη, αν στον παγασιτικό κόλπο υπάρχουν τρία πλοία, δύο ελληνικά και ένα τουρκικό, το ένα τουρκικό μπορεί να τρακάρει τα άλλα δύο. Λοιπόν, Τούρκος ναυτικός. Ναι. Λοιπόν, είναι ανέκδοτο. Την εποχή του Μεσαίωνα, την εποχή του Μπαρμπαρόσα δηλαδή, λεγόντουσαν και πολύ πιο άσχημα πραγματάκια σε αυτήν την ιστορία που έχει καταγραφεί στο τρίτομο του πολίτη περί ανεκδότων πώς να το πω, και παροιμιών στον ελλαδικό χώρο. Έχει πολλά τέτοια που έχουν διατηρήσει, αλλά επειδή είναι shocking. Α, είναι το shock. Ναι. Να, καλύτερα να μην τα πούμε σε αυτή την ιστορία. Θα μας πούνε και εχθροπάθεια. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μας λέει, βασικά έπρεπε να βυθίσουμε μόνοι μας το γάβδος. Γιατί? Μη μας πει και φασίστες, καμιά ρεπούση και κανένας Παπαδημούλης. Μα ούτε καν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν ενόχλησε η κυβέρνηση, που επίσης θα έπρεπε ήδη να είχε αποχωρήσει από το Σκοπιανό, να είχε θέσει ήδη θέμα εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη να μίλαγε για να έδινε ναυστάθμους στη Ρωσία και στην Κίνα και στην Αγγλία. Ιδραυλικός είμαι και θα ήξερα τι να κάνω, ρε παιδί μου, έστω και από ένστικτο. Αυτοί από πού ήρθαν? Το θέμα δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ακόμη και όταν ένας υπουργός δεν ξέρει ή οι υπουργοί δεν ξέρουν, υπάρχουν άνθρωποι στα Υπουργεία οι οποίοι ξέρουν τι πρέπει να γίνει και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει. Αλλά άμα είσαι πώς να το πούμε, εθελόδουλος, να το πούμε χανουμάκι, όχι γιατί θα προσληφθεί καμία ποδοσφαιρική ομάδα, έτσι, αλλά αν είσαι ενδοτικός και αν είσαι πουλημένο το μάρι, είναι λογικό να μην έχεις ανάγκη από εισηγήσεις, να το πούμε έτσι, υπηρεσιακών παραγόντων που ξέρουν πώς να χειριστούν αυτά τα ζητήματα. Ένας φίλος λοιπόν άλλος μας λέει, έχεις αναφερθεί συχνά στη γενναία οικονομική συνδρομή της Κίνας προς την Ισλανδία. Όταν η Ισλανδία αποφάσισε να τελειώσουν με τους τοκογλύφους και την τραπεζομαφία που τους οδηγούσαν στη φτώχεια και στην ανέχεια. Και ο λόγος που οι Κινέζοι έσπευσαν να ευοηθήσουν ήταν ότι ήθελαν να έχουν προνομιακές σχέσεις σε μια χώρα που γεωπολιτικά είναι το κλειδί για τις θαλάσσιες μεταφορές από Ανατολή προς Βόρειο Ατλαντικό και Ευρώπη μέσω του Αρκτικού ωκεανού. Ο δρόμος αυτός έχει ονομάσει Ice Silk Road. Έχει ονομαστεί Ice Silk Road, δηλαδή ο δρόμος του μεταξιού δια του πάγου.
Λοιπόν, ή ο παγωμένος δρόμος του μεταξιού, πώς να το πούμε, μεταφράσουμε. Αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού τους, μας λέει ο φίλος, σήμερα για πρώτη φορά ανακοινώθηκε επίσημα ως σχέδιο διαστόματος του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping. Το ταξίδι μέσω του Αρκτικού Ωκεανού προς Βόρεια Ευρώπη θα είναι συντομότερο κατά 60% σε σχέση με τη διαδρομή μέσω Σουέζ. Στο τόλμημα αυτό συμμετέχουν με μεγάλα φυσικά ωφέλη η Ρωσία, η Φιλανδία και η Δανία. Λεπτομέρειες στο σημερινό άνθρωπο της Ιαπωνικής Γιομιούρι Σύμπουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ισχύει άλλωστε εδώ και αρκετούς μήνες, αν θυμάμαι καλά, στα μεγάλα ναυπηγεία της Γιουνάν, της Χουνάν μάλλον, λοιπόν, ναυπηγούνται αυτή τη στιγμή κάτι τεράστια παγωθραυστικά για ακριβώς να ανοίγουν δρόμο στον βόρειο Αρκτικό. Από πάνω, από την Ιαπωνία, είναι πιο γρήγορα. Είναι πιο γρήγορα. Ναι. Θα περνάνε από τη Σαχαλίνη και να πιάσουν τη Βόρεια Ευρώπη. Τη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό είναι φυσικά χωρίς την ύπαρξη της Ισλανδίας, βέβαια. Εκεί πέρα παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή το γεγονός ότι η Ισλανδία επιτρέπει αυτή την δίωδο. Εντάξει. Ναι, γιατί είναι η θέση της τέτοια που πώς θα γίνει αυτό. Άλλωστε, είχε μεγάλη σημασία και την Ισλανδία. Βεβαίως, γι' αυτό κιόλας έχει δώσει τα λεφτά που έχει δώσει η Κίνα στην Ισλανδία από τότε. Ο λόγος αυτός ήταν γεωστρατηγικός, δηλαδή είχε να κάνει με έναν σχεδιασμό βάθους. Μακροπρόθεσμο. Ναι, υπολόγιζε. Α, γι' αυτό είχες πει ότι έδωσε η Κίνα χρήματα στην Ισλανδία τον καιρό ακριβώς της κρίσης. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, από όσο ξέρω, ο κινέζικος τόλος παγωθραυστικών είναι ρωσικής τεχνολογίας, δηλαδή είναι μαζί με τους Ρώσους που κατασκευάζουν αυτό το πράγμα και συμμετέχουν και οι Φιλανδοί, καθότι δεν υπάρχει κάτι που να μην συμβαίνει σε αυτή την περιοχή που να μην επωφελούνται και οι Φιλανδικά, αλλά κάνουν. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι εάν θέλουν να επωφεληθούν όντως οι Φιλανδοί, θα αναγκαστούν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αργά ή γρήγορα. Ήδη έχουν τρομακτικό πρόβλημα με την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, γιατί εάν επιχειρήσουν να κάνουν ανεξάρτητη πολιτική, θα την πατήσουν αγρία από τους Αμερικανούς με το γνωστό τρόπο που γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Αμερικανός να υπάρξει εναλλακτική τέτοια και να αποφύγει το κλείδωμα ή το κλείσιμο της Βόρειας Θάλασσας με την παρουσία αμερικανικών και ανατολικών στρατευμάτων στη Φιλανδία. Η Φιλανδία έχει στρατηγική σημασία. Εξού και ο ατυχής πόλεμος του Στάλιν εναντίον της. Παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αν θυμάμαι καλά, ήταν το χειμώνα του 38 που έγινε αυτό, ή το 39, δεν θυμάμαι. Όχι, το χειμώνα του 39. Λοιπόν, το χειμώνα του 39 που έγινε αυτός ο πόλεμος, ένας φοβερός τυχοδιοκτισμός εκ μέρους του Στάλιν, αλλά γιατί? Για τα φιλανδικά σύνορα είναι λίγο πάνω από το Λένιγκραντ. Κλείνουν τις μεγάλες διόδους και από την περιοχή του Μουρμάνσκ, αλλά και από τη μεριά του Νέβα, των εκβολών του Νέβα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία. Εξού και το γεγονός ότι οι Γερμανοί φρόντισαν να έχουν προγεφύρωμα στη Φιλανδία και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ώστε να κλείσουν από παντού τη Σοβιετική Ένωση. Τώρα το ίδιο πράγμα κάνουν οι Αμερικανοί. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι εύκολα θα τις καπουλάρουν αυτή τη στιγμή οι Φιλανδοί, κάνοντας τη γνωστή τους πολιτική. Παίζουν με όλους και με όλα. Αυτή την εποχή, η εποχή αυτή δεν προσφέρεται να είσαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχεις ειδική σχέση με το ΝΑΤΟ και με τη Ρωσία. Και μετά να έχεις με τη Ρωσία. Σωστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορούν να παίξουν όλα τα ταμπλό. Η σημερινή εποχή δεν προσφέρεται για αυτό το πράγμα. Το πράγμα το βλέπουμε να συμβαίνει παντού. Ένας επίσης φίλος μας λέει, εγώ πιστεύω, βρε Δημήτρη, πέρα από το ότι είναι πουλημένα τομάρια, μας είπε προηγουμένως, είναι και αγράμματα τομάρια. Α, καλά, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Τώρα τους προσβάλλεις. Προσβάλλεις τα τομάρια. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, εδώ ο Τσακαλώτος, μας λέει ο φίλος, είναι ο μόνος στον πλανήτη που μιλάει γκρίκλης και κάνει και ορθογραφικά λάθη από πάνω. Πιο πολλά ορθογραφικά, ακόμη και από μένα που πήγα μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου με το ζόρι. Αλλά εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να γράψω κάτι. Εντάξει. Ξέρει αγγλικά όμως, μην τον υποτιμάμε. Και τέλος πάντων είναι κήπουργος. Είναι γνωστό Κύριος με χαρτοφυλάκια, στην
πώς, Goldman Sachs, BlackRock, πώς τα είπες που τα έχει. Με, σημαντικό. Είναι σημαντικό πρόσωπο. Σημαντικό πρόσωπο, ναι, ναι. Βεβαίως, γιατί είναι, πώς να το κάνουμε, είναι και αυτός από αυτούς που τέλος πάντων δουλεύουν. Έχουν ξεκολουθήσει τη δουλειά στη ζωή τους. Λοιπόν, μας λένε ότι οι εμπλεκόμενες χώρες θα εισπράττουν, αυτό που είπαμε προηγουμένως για τον Βόρειο Αττικό, ναι, 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 θα εισπράττουν δικαιώματα διέλευση της υπηρεσίας που θα παρέχουν στα παγωθραστικά. Λοιπόν, σε αυτή την υπόθεση. Όπως και να έχει όμως, ξαναγυρίσουμε πίσω στο Bloomberg και στο χάρτη των κόκκινων δανείων στην Ευρώπη. Με τέτοιο ύψος κόκκινων δανείων στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι οι τράπεζες αυτές κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Κόκκινα δάνεια εννοείς των ιδιωτών, των πολιτών, των, ιδιωτών, των Ευρωπαίων, ναι, ναι, πολιτών. Ναι, ναι, ναι. Ευρωπαίων πολιτών της ΟΝΕ. Της... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι η και η Κύπρος ξέρουμε. Είναι πρωτιά, έτσι. Η Ιταλία είναι πρώτη με διαφορά σε απόλυτους όρους, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα. Σε απόλυτα νούμερα, ενώ είναι μεγάλος. Οι Ιταλικές, ναι, τράπεζες βαρύνονται με κόκκινα δάνεια ύψους 224,2 δις ευρώ. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι έως και πριν από 1,5 χρόνο το ποσό άγγιζε τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει όμως απολύτως τίποτα, παιδιά. Πώς μειώθηκε, θα ρωτήσει κάποιος που δεν ξέρει. Είναι πολύ απλό. Ναι, είναι. Απλούστατα, τα 350 δισεκατομμύρια αποσβαίνονται με πολιτικές λεγόμενης εξοδικαστικής. Εξοδικαστικού διαγωνισμού. Τη στιγμή που είναι ένα αριθμισμένο δάνειο, φεύγει από τα κόκκινα. Φεύγει από τα κόκκινα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, λογιστικό είναι. Ναι. Οι γαλλικές τράπεζες έρχονται δεύτερες, με επισφαλή δάνεια ύψους 142,2 δισεκατομμύρια ευρώ, και ακολουθούν οι ισπανικές 131,4 δις ευρώ και οι ελληνικές 112,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τις βρετανικές και γερμανικές τράπεζες το πρόβλημα είναι σαφώς μικρότερο, με κόκκινα δάνεια 67 δις και 58,4 δις ευρώ. Αντίστοιχα, στην 7η θέση οι Ολλανδικές με κόκκινα δάνεια 43,8 δις ευρώ και 8η οι Πορτογαλικές, που έχουν περιορίσει τον όγκο των μη εξυπηρετών δανείων στα 34 δις. Μάλιστα. Αν και ως ποσοστό επί του συνόλου παραμένουν κοντά στο 25%, αρκετά υψηλό. Okay. Νούμερο από τα υψηλότερα. Μετά την Κύπρο και την Ελλάδα, η τρίτη είναι η Πορτογαλία. Πάντως, αν όλα αυτά τα ποσά τα προσθέσεις, φτάνουμε σε δυσθεώρατα ποσά. Ναι, ανάλογα ποσοστά κόκκινων δανείων συναντάμε και στην Ιρλανδία, παρά τους πληστηριασμούς που γίνονται μαζικά. Και όλα αυτά τα ποσά τα χρωστάμε στις τράπεζες, ναι, τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν από την πραγματική οικονομία. Ναι, είναι, και εδώ είναι τόκι αυτά, δεν είναι μιλάμε αέρας. Μιλάμε για ένα 3 εκατομμύριο έτσι ευρώ, που αν σκεφτεί κανείς ότι περίπου στα 13 εκατομμύρια είναι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης, είναι το 10% της Ευρωζώνης. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι. Χώρια, τα ρυθμισμένα δάνεια, κουτσορυθμισμένα, κουτσοβουλεμένα, ναι, ναι, που βέβαια, ναι, μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο, καθότι το ρυθμισμένο δάνειο δεν περιλαμβάνει στα κόκκινα, ναι, και βεβαίως με την κατάσταση των τραπεζών, οι οποίες αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν τη χειρότερη εικόνα που παρουσιάζουν οι τράπεζες από όλες τις τράπεζες τις λεγόμενες συστημικές στον κόσμο, οι ευρωπαϊκές λεγόμενες τράπεζες. Λοιπόν, αυτό πώς θα μετατραπεί βεβαίως σε σφαγή του ευρωπαίου εργαζόμενου. Με πρώτη κύρια βέβαια στο Νότο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή τη στιγμή ξοδεύει ή μάλλον συντηρεί την ευρωπαϊκή οικονομία με ένα ενεργητικό ύψους 4,2, αν θυμάμαι καλά, είναι λίγο παραπάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή σχεδόν το 40%, το 40% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή είναι τρελό αν σκεφτεί κανείς ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η χρηματοδότηση, το ποσοστό του ΑΕΠ της ΗΠΑ που χρηματοδοτεί απευθείας το ενεργητικό της κεντρικής τραπέζης της ΦΕΔ κινείται γύρω στο 25-26%. Οι χώρες που στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα ενεργητικά των κεντρικών τραπεζών και στηρίζουν την οικονομία τους στα ενεργητικά των κεντρικών τραπεζών είναι οι χώρες που θα καταρρεύσουν μόλις
υπάρξει έναν απόφυτο κράχ. Γι' αυτό αγωνίζονται πάση θυσία να το αποφύγουν. Και πώς το αποφύγουν? Δημιουργώντας προϋποθέσεις για ένα ακόμη μεγαλύτερο κράχ στην αμέσως επόμενη στροφή. Στην πραγματικότητα. Σειράξεις εννοείς. Όχι, κράχ στην οικονομία. Λοιπόν, στην πραγματικότητα το κράχ υπάρχει ήδη, κλιμακώνεται. Έχει ξεκινήσει ήδη. Και όποιος θυμάται, τέλος πάντων, στην ανάλυση που είχε γίνει και στο προσυνεδριακό, θυμάμαι το... που είχε κάνει το ΕΠΑΜ, αλλά και στη συνάντηση που είχαμε του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΠΑΜ, η ανάλυση ήταν ακριβώς αυτή, ότι μπήκαμε σε φάση όπου πλέον φαίνεται αναπότρεπτο ένα πολύ μεγάλο κράχ για την παγκόσμια οικονομία, με ό,τι σημαίνει αυτό γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, από άποψη οικονομικής εξαθλίωσης, ζητήματα οικονομιών κτλ. Επειδή όμως σήμερα, ενώ παλιά ιστορικά, αν θέλουμε να το δούμε, οι μεγάλες οικονομικές κρίσεις, παγκόσμιες κρίσεις, οι παγκόσμιες υφέσεις, όπως λεγόντουσαν, ναι, αν και στα αγγλικά υπάρχουν δύο όροι. Υπάρχει ο όρος depression και ο όρος recession. Λοιπόν, το depression είναι το πιο ξέρουμε, βαθύ. Το recession τι είναι? Είναι και τα δύο ύφεση. Δεν υπάρχει ένας, πώς να το πούμε, δεν διαφοροποιείται στην ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, απλά το recession υποτίθεται ότι είναι μια πιο ελαφρά ύφεση από το depression. Α. Το depression είναι καταθλιπτική ύφεση, ενώ το recession είναι απλή ύφεση. Α. Να το πούμε έτσι, αν μπορεί να πει κανείς, αν μπορεί να το μεταφέρει έτσι. Λοιπόν, αυτό που πραγματικά είδαμε στις μεγάλες παγκόσμιες υφέσεις ή παγκόσμιες κρίσεις στο προηγούμενο διάστημα ήταν μια βίαιη στρατιωτικοπολιτική αλλαγή συνόρων, είτε μέσα από πολέμους είτε μέσα από κατακτήσεις. Συνέπεια κάποιου κράχ. Ναι, κράχ. Μεγάλων κράχ. Μεγάλων γιατί κράχ, αυτά ναι. Συνήθως αυτές οι κρίσεις πιάνουν δεκαετίες. Πιάνουν δεκαετίες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή την φορά όμως, λόγω των μεγάλων της παγκοσμιοποίησης των χρηματαγορών, η κατάκτηση χωρών δεν γίνεται με στρατηγικοπολιτικά μέσα, ούτε απαραίτητα είναι με στρατηγικοπολιτικά. Ο στόχος είναι η ρευστοποίηση των χωρών και όχι η κατάκτησή τους προκειμένου να αξιοποιηθεί από κάποιο άλλο κράτος, από μια άλλη οικονομία, τα περιουσιακά του στοιχεία. Έχει και κόστος η τέτοια η κατάκτηση. Τώρα πλέον είναι το θέμα της ρευστοποίησης των χωρών. Ναι, και άρα, από το πληκτρολόγιο. Και άρα γίνεται ρευστοποίηση και των συνόρων και της εδαφικής επικράτειας και του πληθυσμού και όλα. Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση όπου πλέπει όλα η πολιτική και η κοινωνική μορφολογία του πλανήτη να είναι παντελώς ρευστή. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε οδηγηθεί. Πάμε σε ένα μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα να πάρουμε μια... Και επανερχόμαστε. Και επανερχόμαστε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συζητάμε για τα ζητήματα των εξελίξεων που έχουμε σήμερα. Όχι μόνο, και που τα οποία θα κριθούν και τις επόμενες μέρες, αλλά εμείς, ξέρετε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τώρα να χάσουμε εθνικό έδαφος. Ασχολιόμαστε με την Οβάρτης και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στην Κόζα Νόστρα που μας κυβερνά και στην Κόζα Νόστρα που θέλει να μας κυβερνήσει. Δεν έχει σημασία. Κάνουν τώρα προκαταρκτική εξέταση, διενεργείται. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι όποτε ακούτε προκαταρκτική εξέταση από τη Βουλή, να ξέρετε ότι πάμε για συγκάλυψη. Πολύ σωστά. Έτσι, τι θα έπρεπε εάν να κάνουν, θέλανε. Εάν θέλανε να αποκαλύψουν την όλη ιστορία, μπορούσαν και με έναν τρόπο να αφήσουν τους δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους, την ανάκριση. Την ανάκριση όπως ξέρουν να την κάνουν, μαζί με την κατάλληλη υποστήριξη από ειδικούς επιστήμονες ή οποιαδήποτε πρόσβαση χρειάζεται στον κρατικό μηχανισμό, προκειμένου να τα φέρουν σε πέρας, και ταυτόχρονα μπορούσαν κάλλιστα μεταξύ τους να αποφασίσουν ότι να αδρανοποιηθεί για λίγο. Στο κράτος αφής έχει αδρανοποιηθεί ολόκληρο το πολίτευμα. Ας αδρανοποιηθεί το μόνο άνθρωπο που δεν έχει αδρανοποιηθεί του συντάγματος, το άρθρο 86, το περίφημο που προσφέρει προστασία στα στελέχη των κυβερνήσεων. Και να μην θεωρηθούν ως παραγραφέντα τα εγκλήματα που συνδέονται με δωρελειψία, δωροδοκία ή ξέπλυμα και τέτοια. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, κανένα κόμμα δεν κάνει αυτή την πρόταση. Δεν έκανε αυτή την πρόταση, κανένα. Κανένα κόμμα.
της Βουλής. Αναστολή ενώ του άρθρου, πλήρης έρευνα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και την υποκαταθήκη. Όλοι ψηφίζανε να γίνει υποκαταθήκη της Βουλής. Γιατί ξέρανε πολύ καλά ότι ελέγχεται και ότι αυτή η υποκαταθήκη της Βουλής είναι ξέπλυμα. Λοιπόν, ξέπλυμα πολιτικών. Καινούριο λοιπόν είναι, πόσα χρόνια ακούμε προκαταθήκες. Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Για να μην κορυδευόμαστε από διάφορους, οι οποίοι μας το παίζουν και αντικαπιταλιστές του πισινού τα 9 μέρα δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, να πούμε έτσι μια ανακοίνωση την οποία μας ήρθε από την ΕΟΕΔΑΦ, η οποία είναι η Εθνική Ομοσπονδία για τα παιδιά, με ειδικά του αυτιστικού φάσματος. Από χθες κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και στη Βουλή το επίσημο υπόμνημα της ΕΟΔΑΦ για ανάκληση και αναθεώρηση του νέου αντικοινωνικού νόμου που καταργεί χιλιάδες επιδόματα αναπηρίας των παιδιών με αυτισμό. Σήμερα ολοκληρώνει την κατάθεση και στα αρμόδια Υπουργεία, που διαπιστώσαμε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Συνεπώς από αύριο περνάμε στη δεύτερη φάση της κινητοποίησης, δηλαδή τη μαζική προώθηση των ετοιμάτων μας στη Βουλή και την Κυβέρνηση από όσο το δυνατόν περισσότερα ατομικά μηνύματα, emails. Στην προσπάθεια αυτή θα χρειαστούμε και θα εκτιμήσουμε τη συμμετοχή και τη βοήθεια των υγιών πολιτικών δυνάμεων και των ενεργών πολιτών τους. Καλούμε σε γρήγορη και ετοιμότητα. Ας προετοιμάσουμε την οικογένεια, συγγενείς, φίλους, ενεργούς πολίτες και όποιον άλλο γνωστό μπορεί να πιστεί και να συμμετάσχει στην κινητοποίηση με την αποστολή χιλιάδων ατομικών μηνυμάτων. Θα τα στείλουμε έτοιμα για προώθηση προς τη Βουλή και την Κυβέρνηση. Καλή κινητοποίηση, λέει ο πρόεδρος της ΕΟΔΑΦ, που μας έστειλε και το μήνυμα, και φυσικά το ΕΠΑΜ και εμείς προσωπικά ανέκαθεν στηρίζαμε την όχι μόνο στηρίζουμε, ναι, και θεωρούμε απόλυτα δίκαια τα αιτήματα και τουλάχιστον όχι μόνο το σχέση με το ζήτημα της αποτροπής των χειρότερων που έρχονται εδώ με την κατάλυση την κατάλυση των επιδομάτων αυτισμού, τα οποία είναι εγκληματικό. Ένα παιδί αφήνεται κυριολεκτικά στον κεράδα και οι οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτισμό ή αυτιστικού φάσματος οδηγούνται στον ΚΕΑΔΑ. Άλλωστε, να περικόψουν από εκεί τα παιδιά αυτά. Αυτή είναι εντολή των δανειστών. Ναι, είναι για την εξόντωση. Διότι όπως είναι γνωστό, άλλο πράγμα να περικόπτεις από βουλευτές και υπουργούς και άλλο πράγμα να περικόπτεις από παιδιά με ειδικά προβλήματα, προβλήματα ή ειδικές ανάγκες. Ναι. Λοιπόν, οπότε τσακίζεις και το παιδί που δεν μπορείς να... και την οικογένεια. Πρέπει να οδηγηθούν οι οικογένειες αυτές, που δεν είναι λίγες, καθόλου λίγες. Είναι εκτεταμένο μάλλον είναι σημαντικό ποσοστό οικογενειών που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αν συμπεριλάβουμε και άλλου τύπου αναπηρίας, τύπου δυσλεξίας ή μαθησιακές δυσκολίες, που και αυτά χρειάζονται μια ειδική, αν και δεν έχουν επιδοματική πολιτική, αλλά χρειάζονται στήριξη στην παιδεία μας και τα λοιπά. Έγινε επιδρομή σε επιδόματα, ναι, των πολυτέκνων. Τα τσάκισαν όλα αυτά πράγματα. Αλλά οπότε ταυτόχρονα όμως μαθαίνουμε ότι δίνουν παροχές και επιδόματα σε κάποιες άλλες κατηγορίες. Είμαστε φιδωλοί, δεν λέμε τίποτα, θα το ψάξουμε για να δούμε κατά πόσο είναι δίκαιο να δίνονται τέτοια επιδόματα σε κάποιες κατηγορίες για κάποια πράγματα. Είναι μια είδηση, θα το δούμε αύριο αυτό. Λοιπόν, ναι, υπάρχει σε αυτό το ζήτημα. Εδώ απλά τους οδηγούν, ξεκίνησε με το ζήτημα το ότι το παιδί αποτέλεσε τεκμήριο για μια οικογένεια, το ανήλικο τέκνο, έτσι οδήγησαν τις οικογένειες με παιδιά από 0 έως 17 χρονών, 18 χρονών στην ανέχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως ήταν μια φράση που χρησιμοποιήθηκε στην αργό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα είμαστε η χώρα μετά τη Βουλγαρία με το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας σε παιδιά ηλικίας αυτού του φάσματος από 0 έως 18 χρονών. Τώρα με την κατάργηση των επιδομάτων αυτισμού θα εκτιναχθούν αυτά τα ποσοστά, όπως βεβαίως και την κατάργηση των επιδομάτων που αφορούν στους πολύτεκνους. Τραγικό αυτό. Και τρίτεκνους, όλα δηλαδή, όλο αυτό το πλαίσιο ελάχιστης πρόνοιας, αυτής της μηδαμινής, ασήμαντης πρόνοιας. Όσοι συντάξουν χειρίας και εκεί βάλουν όλα χέρι. Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα αποτελεί ή είναι μέρος αυτού που λέμε συνολικά γενοκτονία.
τελικά συντελείται. Και όπως όταν σε μια κοινωνία πλήττεται κατά κύριο λόγο η νέα γενιά, είναι μια κοινωνία η οποία πεθαίνει αν δεν έχει πεθάνει. Στη βιολογία οι μικροοργανισμοί θεωρούνται νεκροί όταν τους στερήσεις τη δυνατότητα αναπαραγωγής. Και η κοινωνία αναπαράγεται μέσα από τη νέα γενιά. Κοινωνία όπως την ξέρουμε με όλο το πολιτισμικό, πολιτιστικό και φορτίο που μπορεί να έχει. Και αν λάβουμε υπόψη μας και όλους τους νέους που έχουν φύγει και δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουν. Οπότε εμείς είμαστε μια κοινωνία που πεθαίνει. Όταν δεν δίνεις τη δυνατότητα σε ένα λαό να αναπαραχθεί, εξοντώνεται. Εγώ μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτό που σαν απάντηση στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήταν η συμφωνία, η συνθήκη, αν θέλετε το γεγονός ότι ο Σουλτάνος έδωσε την εντολή στον Πασά της Αιγύπτου με στήριξη Γάλλους αξιωματικούς να έρθει στον ο Ιμπραήμ, δηλαδή να έρθει στο Μοριά να κάψει, να σκοτώσει και στη Ρούμελη, όπου ανάμεσα στις συμφωνίες, αυτά είναι πραγματικότητα, δεν είναι ιστορίες, ήταν το ξερίζωμα της φύτρας των Ρωμιών προκειμένου να έρθουν φελάχοι για να μπορέσουν να είναι πιο υποτακτικοί, να πιστεύουν στο Ισλάμ, δηλαδή που το Ισλάμ διδάσκει την πλήρη τυφλή υποταγή και υπακοή στον αφέντη, στον Θεό, οποιονδήποτε, στην εξουσία γενικότερα. Με αυτή τη λογική, για να μην μπορεί να σταματήσει αυτή η ιστορία κάθε 5-10 χρόνια να έχουμε εξεγέρσεις ή τοπικές ή γενικότερες εξεγέρσεις σε αυτές τις περιοχές. Λοιπόν, να πως το κατορθώνεις αυτό το πράγμα με όρους αγοράς. Η αγορά μπορεί να σου καταφέρει εξαιρετικά πράγματα και ας μαθαίνουν τα παιδιά στις οικονομικές σχολές ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πιο δημιουργικό, πιο πολιτιστικό από την ελευθερία, από την ίδια την αγορά και την ελευθερία της. Είμαστε έτσι, ελεύθεροι, ναι. Έτσι έλεγε ο Παπανδρέου. Είναι μια οικονομική θεολογία η οποία προσυδειάζει ο σατανισμό. Είναι ότι πιστεύεις για τον σατανά, αν είτε πιστεύεις στον σατανά είτε πιστεύεις στην ελευθερία της αγοράς, το ίδιο το αυτό. Λοιπόν, πέρα και έξω και από κάθε είναι η ίδια διαστροφή, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος μας στέλνει μια μετάφραση του Recession και Depression. Οι Recession είναι οι ενήλικες, έχουν και τις δουλειές τους και χρήμα, αλλά δεν ξοδεύουν διότι φοβούνται ότι θα τα χρειαστούν στο κοντινό μέλλον. Ενώ Depression είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών, δεν έχει ούτε εργασία ούτε καταθέσεις. Λοιπόν, χθες έχει ενδιαφέρον, είχε μια αφιέρωμα το κρατικό ραδιόφωνο. Σχετικά ήταν η μέρα του ραδιοφώνου χθες. Και χθες είχε ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στα χρόνια του ραδιοφώνου. Όπου ανάμεσα σε αυτά υπήρχε ένα διάγγελμα το οποίο έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το 32. Το 1932. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε ή το ακούσατε. Αξίζει τον κόπο, εάν υπάρχει στο αρχείο, να μπείτε και να το ακούσετε. Ήταν από το ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό διάγγελμα του Βενιζέλου, όχι του Ευάγγελου, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι. Για τη στάση πληρωμή. Του 1932. Που λέει πόσο γρήγορα ανακάμπτει η χώρα μετά την στάση πληρωμών, όταν σταμάτησε να πληρώνει τα χρέη. Όχι μόνο σταθεροποιήθηκε, πώς σταθεροποιήθηκε η δραχμή, ποια δραχμή, ξαναλέω, η χάρτινη δραχμή. Δηλαδή η δραχμή που δεν εξαρτώταν ούτε από εξωτερικό νόμισμα και κυρίως δεν εξαρτώταν από το χρυσό. Και κυρίως δεν εξαρτώταν από τη χρυσή λίρα. Που εκείνη την εποχή είχε εγκαταλείψει και η Τράπεζα της Αγγλίας το χρυσό κανόνα. Αλλά το κύριο είναι η αναφορά του στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ποιο ήταν εκείνο το κριτήριο που χρησιμοποιούσε ο Βενιζέλος για να αποδείξει ότι μπήκαμε σε σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Ποιο είναι το κριτήριο? Η άνοδος των εισοδημάτων
αυτό που και της δουλειάς. Δώστε στο λαό εισόδημα. Το εισόδημα αυξάνει. Άρα η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και μπαίνει σε διαδικασία ανάπτυξης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά. Από το εισόδημα του κόσμου ξεκινάς. Και όχι από το πρωτογενές πλεόνασμα. Έλεος, πρωτογενές πλεόνασμα, το θέλουν οι δανειστές. Γιατί πρέπει να τους πληρώνεις με το αίμα του κοσμάκι. Ενώ για την ανάκαμψη μιας οικονομίας σταματάς να πληρώνεις τους δανειστές και δίνεις εισόδημα στον κόσμο. Βεβαίως, αυτά τα πράγματα βεβαίως είναι αλαμπουρνέζικα στην Ελλάδα. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, μην νομίζεις επειδή είσαι σε ένα μπουντρούμι 8 ορόφους κάτω στη γη που σε έχουν κλείσει οι δανειστές, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήλιος εκεί έξω. Και όμως ζούμε σε ένα μπουντρούμι που το αυτονόητο ότι υπάρχει ήλιος, φρέσκος αέρας έξω από το μπουντρούμι, φαντάζει ακόμη σε πολλούς ότι είναι ό,τι πιο μυθολογικό έχουν ακούσει και εξωφρενικό έχουν ακούσει. Τόσο απλό. Ζούμε πώς να το πούμε, την αδυναμία κατανόηση του αυτονόητου. Ποιο Πλάτωνα, δεν έχουμε φύγει τώρα, ποιος Πλάτωνα. Λοιπόν, ζούμε ακριβώς αυτό το πράγμα και μερικές φορές, και εγώ ειλικρινά το λέω, αναρωτιέμαι αν αξίζει αυτός ο κόσμος να σωθεί. Δηλαδή όταν το αυτονόητο του φαίνεται εξωφρενικό για τη ζωή του, τα παιδιά του, για την πατρίδα του. Αξίζει. Σκέφτομαι μερικές φορές, παιδί μου, στο Θεό που πιστεύουν οι Έλληνες. Ειλικρινά δεν φοβούνται το Θεό που πιστεύουν. Μήπως τους συχτηρήσει. Γιατί έχουμε υπερβεί κάθε όριο. Ανοχής, υποτέλειας. Όχι μόνο αυτά τα πράγματα, εντάξει, είναι έννοιες ακατανόητες αναραγιά. Αλλά το αυτονόητο. Έχει γίνει... Το αυτονόητο. Ότι δεν θα πάψει να γυρίζει η γη αν φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα σταματήσει να γυρίζει γύρω από τον άξονά της, ούτε θα σταματήσει να κάνει αυτό τον περίφημο ελλειπτικό κύκλο γύρω από τον ήλιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Τα έθνη και οι λαοί δεν χάνονται όταν πατάνε πόδι. Χάνονται όταν σκύβουν το κεφάλι. Πόσες φορές αυτό το πράγμα στην ιστορία πρέπει να στο διδάξει η εμπειρία για να μην το καταλάβεις. Πόσες φορές, τι άλλο πρέπει να γίνει. Αποδεδειγμένο χιλιάδες φορές. Μόνο όταν Δεν ξέρω, οι περισσότερες οικογένειες στα σπίτια που πηγαίνω έχουν τους προγόνους τους φωτογραφίες σε αυτά τα βιβλία, τα περίτεχνα, ας πούμε, που στα δείχνουν. Δεν διδάχτηκανε τίποτα οι σημερινοί Έλληνες. Δηλαδή δεν ξέρω, ρε άμα. Γι' αυτό και πολύ φοβάμαι. Ότι αυτός ο Θεός Ελλάδας που τον πιστεύουν, ας πούμε, κατά 90% οι Έλληνες, γιατί το υπόλοιπο 10 απλά το μόνο που πιστεύει το μαμονά. Έτσι, να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, μήπως καταραστεί και τους πει, εσείς δεν αξίζετε να σωθείτε, ρε παιδιά. Ο Κολοκοτρώνης, έλεγε ο Δύσμυρος, λέει το μόνο ομόλογο που δεν είναι του Θεού, που το έχει υπογράψει και ό,τι έχει υπογράψει δεν ξέρει υπογράψει. Ποιο ομόλογο, ποιο Θεός, ποια υπογραφή. Θα πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να το πάρει το ομόλογο και να το εξαργυρώσει. Ποιος είναι αυτός. Πανάθεμά με, δηλαδή, τι χρειάζεται. Να το ζωγραφίσουμε. Απάθεια. Έχω την αίσθηση μερικές φορές. Ειλικρινά, ρε παιδιά. Έχω την αίσθηση μερικές φορές, ας πούμε. Ότι, τι να πω. Ότι, όχι φόβο. Δεν είναι φόβος αυτό. Αυτό είναι ψυχική ασθένεια. Είναι φοβία. Φοβία είναι. Δεν είναι φόβος, όντως. Φοβία. Λοιπόν, γιατί άλλο πράγμα φόβος. Έτσι, ο φόβος είναι μια φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου. Συναντάμε και ανθρώπους οι οποίοι μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι αλήθεια. Εντάξει, ανεξάρτητα από τι θα γίνει ή όχι, γιατί τώρα εμείς καταλαβαίνεις, δεν σταματάμε, αλλά... τουλάχιστον τώρα καταλαβαίνεις γιατί και συνέχισαν άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους και τελικά βρέθηκαν είτε ανάσκελα σε κάποια χωράφια στη Θεσσαλία, είτε κάηκαν στην πυρά κάποιοι άλλοι, είτε κάποιοι φοβεροί διανοητές ονομάστηκαν σκυλόσοφοι από την επίσημη εκκλησία.
και τους κλείσανε σε, σε μπουντρούμια. Όχι σε μπουντρούμια. Σε μια σπηλιά στα Γιάννενα ήταν. Ο Διονύσιος ο σκυλός, όπως τον έκανα ονομάσει. Εκεί αναφέρεσαι. Ναι, λοιπόν. Και πέθανε από τη φοβερή υγρασία και την κατάσταση που ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή τον είχε καταστρέψει. Ή τέλος πάντων, μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι που θα έπρεπε σήμερα να ήταν να παίζονται στα δάχτυλα. Ναι. Όλοι τον Ελλήνων πρέπει να τα ξέρουν, ας πούμε, και να αισθάνονται περήφανοι για το ότι έχουν αυτή την καταγωγή. Και ειλικρινά όλοι, όχι όλοι, εντάξει, όχι, είναι υπερβολή, ναι, να θεωρούν ναι. μεγάλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους πουλάνε. Ναι. Καθημερινά τους πουλάνε. Και μόλις τους πουλήσουν, αγαναχτούν, τρελαίνονται, μέχρι τη στιγμή που πάνε να τους ξαναπουλήσουν. Ναι, ναι. Πόσες φορές θα σε και πουλήσουν, ρε ραγιά. Ένα χτύπημα στον νόμο, βρε παιδιά, και να του τα συγχωρέσει έτσι. Όλα. Λοιπόν, να κλείσουμε σε λίγο και να κάνουμε αυτήν την... Έχουμε ναι, κάτι άλλο. Να πούμε βεβαίως ότι για όσους θέλουν να συνηθούμε από κοντά αυτή την Κυριακή, να μπορούν να φορέσουν τη μάσκα τους ή την κολομπίνα τους και στις 12 η ώρα την Κυριακή, στις 18 του Φεβρουαρίου να έρθουν στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ που είναι στην οδό Βεραζέρου 4, στον Τέταρτον Όροφο, στην πλατεία Κάνικο στην Αθήνα, να κόψουμε την πίτα όλοι μαζί. Και θα έχουμε και ευκαιρία να, πούμε και, να κάνουμε και κάποια κουβέντα, γιατί στην ημερίδα με πολλούς που ήρθανε ήμασταν σε τόση ένταση και τρέξιμο. Ναι. Πιο χαλαρά θα είμαστε την Κυριακή, όποιοι μπορούν. Να ευχαριστούμε και επίσης να πούμε ότι δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα για συναντήσεις που ναι. οργανώνουν άνθρωποι που ήρθαν στη μερίδα ή που γνώρισαν από κοντά το ζήτημα της μήνυσης, ασχετά με το αν είναι ανήκουν ή όχι στο ΕΠΑΜ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και οργανώνουν συγκεντρώσεις ή οτιδήποτε. Είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Το μόνο που χρειάζεται να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-3428-676 και να κανονίσουμε τα ναι. περαιτέρω. Βέβαια. Επίσης, στην κεντρική ιστοσελίδα του epamelas.gr, epamelas.gr, epamelas είναι, είναι μία λέξη, μπορείτε να βρείτε την αναρτημένο το, την σύνδεση του, που ηλεκτρονικά μπορείτε να συμμετάσχετε. Στην ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν είναι ψηφοφορία, ναι. Στην ουσία είναι συμμετοχή και στήριξη, ας πούμε, της μήνυσης. Εάν είσαστε πολλοί και προσπαθείτε, επειδή υπάρχουν διάφορες διαμαρτυρίες ότι από τον ίδιο υπολογιστή δεν μπορείς να μπεις και να γράψεις τα στοιχεία σου πολλές φορές, γιατί ελέγχεται η ηλεκτρονική ταυτότητα του υπολογιστή. Μπορεί να μπεις από διαφορετικές. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε και μπορεί να το κάνει μόνο ένας, δεν πειράζει, υπάρχει και το χειρόγραφο. Το χειρόγραφο μπορεί να γίνει διά του τηλεφώνου υπό της προσωπικής επαφής. Το τηλέφωνο είπαμε ποιο είναι, το 210-3428-676, ώστε να μπορείτε να συμμετάσχετε ή να πάρετε και τα υλικά που χρειάζονται και όλα αυτά για να την κάνετε δική σας την υπόθεση. Αυτά λοιπόν. Θαυμάσια μέχρι στιγμής. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες και φυσικά κατηδίαν ή πρόσωπο το πρόσωπο. Στην Κυριακή στις 18 του Φεβρουαρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.